Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα, φίλες και φίλοι. Είδατε τι ακριβώς δηλώνει ο Μακαριότατος και θα αρχίσω από τον καθηγητή της πολιτικής επιστήμης, τον καλό μας φίλο και αγαπημένο κύριο Κοντογιώργη. Είναι μεγάλη κουβέντα από τον Μακαριότατο αυτό, έτσι, που είπε πριν από λίγο. Θέλω να προσθέσω μία μικρή επισήμανση σε αυτό το σημαντικό που είπε. Το γεγονός δηλαδή ότι δεν μας χρειάζεται ένα μνημόνιο εναντίον της κοινωνίας αλλά και της οικονομίας, αλλά εναντίον του κράτους. Αυτό έχει τεράστια σημασία και ξέρουμε από την αρχή ότι απέφυγαν να δημιουργήσουν το αναγκαίο μνημόνιο για να κρατήσουν τα κεκτημένα, την ομή. Αλλά υπάρχει και ένα θέμα που έχει να κάνει με την αιμονή μέχρι σήμερα. Ξέρετε, αυτή η αλυσίδα της υποτέλειας, της θεσμικής υποτέλειας στον εξωτερικό παράγοντα, ναι, γίνεται γιατί η πολιτική τάξη της χώρας δεν έχει καμιά νομιμοποίηση στην κοινωνία. Εξαρτάται από εκεί. Εάν την αφήσει, θα καταρρεύσει. Το μνημόνιο την κρατάει και η Τρόικα. Έχει όμως σημασία να δούμε πώς επεκτείνει αυτή την εξάρτηση σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Επειδή δεν θέλει να αναλάβει την ευθύνη, να αναμορφώσει τη δημόσια διοίκηση για να λειτουργήσει, τι κάνει? Φέρνει Γάλλους. Οι Γάλλοι έρχονται με μία. Δεν γνωρίζουν καθόλου τι σημαίνει ελληνική δημόσια διοίκηση. Ακούνε μόνο. Ναι. Έρχονται λοιπόν με μία τριτοκοσμικής σημασίας αντίληψη που θεωρούν ότι εδώ είναι περίπου Ουγκάντα. Άρα πρέπει να αξιολογήσουμε, αυτό διαβάζουμε, τους δημοσίους υπαλλήλους. Εγώ που γνωρίζω πολύ καλά τη δημόσια διοίκηση, μάλιστα, τη γαλλική, μπορώ να σας διαβεβαιώσω και το έχω αναζητήσει μάλιστα και με ένα στατιστικό δείγμα, ότι το επίπεδο των Ελλήνων δημοσίων υπαλλήλων είναι ανώτερο πολύ από τον μέσο όρο των Γάλλων δημοσίων υπαλλήλων και από πλευράς πτυχίων, διδακτορικών κλπ. Και από την άποψη της γλωσσομάθειας. Δεν υπάρχει δημόσιος υπάλληλος Γάλλος που να ξέρει ξένη γλώσσα. Περίπου πολύ κανένα. Εντυπωσιακό αυτό που μας λέτε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι συνεχίζουν, επειδή τους κρατούν στο σκοτάδι οι Έλληνες, συνεχίζουν, μάλιστα, με τον ίδιο τρόπο. Αντί να φτιάξουν δηλαδή δομή και σκοπό δημόσιας υπηρεσίας που να λειτουργεί για το καλό της κοινωνίας και του πολίτη, θα αναλωθούν και θα ξοδέψουν χρήματα για να αξιολογήσουν τους δημοσίους υπαλλήλους. Τι να αξιολογήσουν? Ενώ θα μπορούσε το ίδιο το πολιτικό σύστημα αναμόρφωση, να δημιουργήσει τις δομές, όπως πολύ σωστά, βεβαίως, είπε και ο κύριος Δημητρακόπουλος και ο κύριος Χριστόπουλος. Της δημόσιας διοίκησης χρειάζεται για να μπορέσουν και να εξαναγκαστούν εάν δεν να λειτουργήσουν. Ακριβώς. Κύριε Δημητρακόπουλε, μια θέλω παρατήρηση, Γιώργο. Όχι, έρχεται ο κάθε υπουργός, παίρνει 10-15 συμβούλους. Μέσα στην 48, παρακαλώ. 48. Στην ιεραρχία της δημόσιας διοίκησης δεν έχουν ξεπηδήσει γλωσσομαθείς, γενικοί διευθυντές κλπ. Θα πω τη λέξη και επιτραπεί σήμερα, ευνουχίζεται κατά αυτόν τον τρόπο η δημόσια διοίκηση. Λειτουργεί ο υπουργός με τους 30-40, την ομάδα του. Τη δημόσια διοίκηση. Ναι, τους χρειάζεται καμιά φορά, τους ακούει δήθεν κλπ. Και έτσι η ιεράρχηση, η δημιουργία, η επαφή με τον πολίτη γίνεται κάτω από το. Το ζείτε σε εφορίες, άλλωστε. Ζούμε κατά την εφορία. Και το κυριότερο, Γιώργο, ότι φτάσαμε στο σημείο να μην ρωτάμε, να μην πηγαίνουμε στο δημόσιο υπάλληλο, να πηγαίνουμε στο σύμβουλο. Να πηγαίνει ο πολίτης να λύσει το πρόβλημά του για το αυτονόητο. Είστε που πολύ, λοιπόν, σημαντικός, κύριε Μητρακόπουλε. Δύο λόγια, γιατί έχετε και ταξίδι. Ναι, ελάτε. Ναι. Κύριε Αυτιά, η δικιά μου η άποψη είναι ότι πέρα από αυτή την καταιγίδα που προκάλεσε, ναι, τον τυφώνα στην ελληνική κοινωνία και στην ελληνική οικονομία, το μνημόνιο, μας έδωσε τη δυνατότητα να συνειδητοποιήσουμε όμως σαν λαός και σαν έθνος ότι δεν μπορούμε να ζούμε συνέχεια με δανεικά. Το δεύτερο το οποίο συνειδητοποιήσαμε είναι ότι θα πρέπει να γίνει αντίληψη όλων μας ότι ξοδεύουμε από χρήματα τα οποία έχουμε. Δεν μπορούμε να δαπανάμε χρήματα τα οποία δεν είναι δικά μας, αλλά μας τα δίνουν κάποιοι άλλοι. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό πληρώνουμε. Όταν έχουμε λοιπόν τους δανειστές μας και λένε φέρτε πίσω τα δανεικά, είσαι σε μειονεκτική θέση. Θα σου επιβάλλουν ακόμα και περιορισμό της κυριαρχίας της εθνικής, θα σου επιβάλλουν και άλλους εξευθελισμούς. Θα πρέπει δηλαδή μέσα από αυτή την άσχημη εμπειρία που βιώνει το ελληνικό έθνος και ο ελληνικός λαός να πάρουν και κάποια μαθήματα. Ότι δηλαδή θα πρέπει να στηριχτούμε στις δικές μας δυνάμεις, να αναπτύξουμε όποια πλεονεκτήματα έχουμε σαν λαός, γιατί έχουμε τον αέρα, τη θάλασσα και τις φυσικές και τον εθνικό μας πλούτο και τον πολιτισμικό τον μας πλούτο. Θα πρέπει να τους αξιοποιήσουμε. Εμείς οι Έλληνες να στηριχτούμε στις δικές μας δυνάμεις
Γιατί μόνο έτσι θα υπάρξει χειραφέτηση εθνική. Θα κλείσω με αυτό. Καταλάβατε. Είναι μισό λεπτό, κύριε Καθηγητά, γιατί θα μείνουμε μαζί. Υπάρχουν και άλλες πολλές αδυναμίες, κύριε Αυτιά. Μέσα στην ελληνική κοινωνία. Δηλαδή αυτή την οτροπία που έχουμε της αρπακτής, χωρίς να υπάρχει σχεδιασμός και υπευθυνότητα, θα πρέπει να την εγκαταλείψουμε, να χωρίσουμε διαζύγιο με όλα τα αρνητικά. Λοιπόν, 13.500 μίλια, Γιώργο. 13.500 μίλια να πάρει από τον Εύρο μέχρι την Ακτή και τα νησιά. Ακριβώς. 13.500 μίλια. Ας βρεθεί η χώρα με τον πληθυσμό και την έκταση γεωγραφική που να έχει 13.500 ακτογραμμή. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλή Ανάσταση. Χρόνια πολλά σε όλους. Το αύριο που είναι συνώνυμο με το Πάσχα, που παραδοσιακά να περάσει και να έρθει η ελπίδα και μέσα από τις επικείμενες εκλογές από τους πολιτικούς για να τη φέρουν την ελπίδα στην πράξη. Αρκεί να βάλουμε μυαλό και να φτιάξουμε κράτος. Ευχαριστώ, κύριε Δημητρακόπουλε. Ευχαριστώ θερμά. Έτσι έχουν τα πράγματα. Μένει ο κύριος Κοντογιώργη. Σας έχω έκπληξη, κύριε Κοντογιώργη. Έτσι έχουν τα πράγματα. Είναι πρωινό μεγάλου Σαββάτου. Και αμέσως μετά το break, Γιώργο, θα σας πάω μέχρι την Βέρεια. Και να μετά... δείτε εκεί που έχουν ετοιμάσει φούρνο και πώς ψήνουν εκεί το αρνάκι και το κατσικάκι. Και αμέσως μετά, 22 γυναίκες. 22 γυναίκες. Θα μπουν στο στούντιο του Sky. Θα μας τραγουδήσουνε. Και θα δείτε ξεχωριστές εικόνες που δεν θα έχετε δει ποτέ ξανά. Γρήγορο διάλειμμα, ναι. Και ένα γυναίκες. Και εμείς θα φύγουμε. Καλό ταξίδι, κύριε Δημητρακόπουλε. Γιώργο Χριστόπουλε. Πολλά, καλή Ανάσταση, καλή Ανάσταση, κύριε Δημητρακόπουλε. Καλή επιτυχία στο βιβλίο, αν και δεν είναι δεδομένη. Είναι από το ευλόγησε και ο Αρχιεπίσκοπος, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, γρήγορο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πάντα εδώ, φίλες και φίλοι, είναι πρωινό μεγάλου Σαββάτου. Ευχόμαστε ό,τι το καλύτερο. Και πάμε, Μάγδα. Με υγιές οικογένειες που μας παρακολουθούν. Σας υποσχεθήκαμε ότι θα πάμε σήμερα στην Βέρεια. Να δούμε εκεί πώς ψήνουν τα αρνιά και τα κατσίκια. Και βεβαίως θα πούμε μια καλημέρα και χρόνια πολλά στο Μιχάλη το Μελιόπουλο. Μιχάλη, καλημέρα. Χρόνια πολλά. Ο υπουργός αναρωτήθηκε αν αρνί κατσίκι. Ακριβώς. Θα πούμε γιατί δεν λέει και κοτόπουλο. Πολλοί είναι αυτοί που θα πάρουν και κοτόπουλο, μισό λεπτό λοιπόν. Δίπλα έχω τους φούρνους, ναι. Που σε λίγο οι γυναίκες θα ετοιμάσουν τα αρνιά και τα κατσίκια. Κάποιοι στην παρέα μας θέλανε γάστρα και κάποιοι άλλοι θέλανε να τα βάλουμε σε σούβλα. Εμείς προτιμήσαμε το μισό το κατσίκι να το βάλουμε στη γάστρα και το μισό να το ψήσουμε. Να σας πω ότι τώρα το πρωινό Σαββάτο, όλες οι γυναίκες εδώ πέρα της περιοχής έχει μία υπέροχη μυρωδιά. Τι εννοώ υπέροχη μυρωδιά? Ετοιμάζεστε. Ετοιμάζεται, τσουρέκι μυρίζει. Όταν λέμε τσουρέκι, τσουρέκι. Όλο το χωριό πήρε, όλα τα χωριά μάλλον εδώ πήραν και ποτάτες Νάουσας, τσίπουρα Ναούσης. Μπράβο. Και θα έχουμε κατσίκι, αρνί, αλλά η πιο πολύ, Γιώργο, είναι το κοτόπουλο. Να το βάλεις στην ερώτηση όταν θα λες αρνί ή κοτόπουλο ή κατσίκι, να λες και το κοτόπουλο. Κοτόπουλο, μάλιστα. Να είναι πολλοί αυτοί που θα κάνουν πάρα. Οικονομική ανάγκη. Μιχάλη, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή την ενημέρωση από την όμορφη Βέρεια. Να περάσεις καλά και καλή Ανάσταση σου ευχόμαστε. Καλή Ανάσταση και σε εσάς. Πάνω απ' όλα υγεία και ό,τι έχουμε κάτι για τον εαυτό μας, ας δώσουμε και στο διπλανό μας. Και... είναι αυτές τις άγιες ημέρες, να ξέρετε ότι ο Θεός θα μας τον αποδώσει. Πολύ σημαντικό είναι αυτό που λες, Μιχάλη. Και να δεις τι σας έχουμε στην συνέχεια. Λοιπόν, Μάγδα, μοιράζουμε ρόλους τώρα. Εσύ αριστερά, εγώ δεξιά για να έχουμε εγώ... τις εκπλήξεις μας. Κοίτα, το αριστερά δεν είναι κακό, έτσι. Τι μου κάνετε, καλώς ήρθατε, Ιερό μου Κύρου. Κυρία μου Κύρου, καλώς ήρθατε. Να είστε καλά, ό,τι καλύτερο. Ιερό μου Κύρου και βέβαια η Μάγδα κατευθύνεται προς... εγώ έχω μια έκπληξη, κυρία μου Κύρου, ειδικά για σας. Καλημέρα, κορίτσια. Καλημέρα. Είμαστε εδώ, Γιώργο, στον πάρκο με τις κυρίες από τη Χοροδία, ναι. Από το Καπί Αμαρουσίου. Είναι εκπληκτικές και σας ευχαριστώ θερμά. Ένα χειροκρότημα, λοιπόν. Καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, καλά είστε? Καλώς ήρθατε, λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Καλώς ήρθατε. Χρόνια σας πολλά. Και νομίζω ότι καλό είναι, Γιώργο, να ξεκινήσουμε με το πρώτο τραγούδι που θα μας πούν οι κυρίες, έτσι για να ζεσταθούμε λίγο πρωί-πρωί, έτσι να πάρουμε μια γεύση. Πάμε λοιπόν, είναι πάμε πάρα πολύ όμορφα, το πρώτο τραγούδι, κύριε καθηγητά. Εγώ θα σε αγαπώ και μη σε νοιάζει, θα μας τραγουδήσετε.
Και αμέσως μετά θα μιλήσουμε με τις κυρίες να δούμε το γιατί ήρθαν εδώ σήμερα. Γιατί έχουν πολλά σημαντικά μηνύματα να μας μεταφέρουν. Λοιπόν, πάμε. Σας ακούμε, πάμε. Λοιπόν. Ελάτε, παιδιά. Εκπληκτικές δεν είναι. Εκπληκτικές. Κυρία Μουκίου, εσύ... δεν είχα δίκιο. Δεν είναι καταπληκτική έκπληξη που σας καταπληκτικές, όπως και εσείς οι καταπληκτικές στο θέατρο. Έτσι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και για την έκπληξη και ευχαριστώ για τα καλά λόγια για το θέατρο. Μια παράσταση η οποία έχει συγκινήσει πάρα πολύ κόσμο. Του Michael Frayn. Μπράβο. Η οποία και εμείς δεν το περιμέναμε. Έχει συγκινήσει πολύ κόσμο γιατί είναι ένα πολύ επίκαιρο θέμα. Τέλεια. Τέλεια. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τώρα, Μάγδα. Ναι. Όλα κοριτσάκια είναι τώρα εδώ, Λυκείου, έτσι δεν είναι, κάνω λάθος. Βέβαια. Και από πού να πρωτοξεκινήσω, διότι κάθε μία από εσάς έχει τη δική της ξεχωριστή ιστορία. Ακριβώς. Θέλω να μιλήσω όμως με την κυρία, την κυρία Ρόη. Καλημέρα κυρία Ρόη, πώς είστε, χρόνια σας πολλά. Ευχαριστώ επίσης, καλή Ανάσταση. Ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα κοντά μας και μας θυμάτε μια τόσο σπουδαία ημέρα. Εμείς σας ευχαριστούμε που μας καλέσατε και μας θυμήσατε. Μας γνωρίσατε βέβαια από τον Αντένα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και βεβαίως. Η αλήθεια είναι ότι εμείς... Θα τα χαλάσουμε, από τον Δήμαρχο σας γνωρίσαμε, πριν βγείτε από τον Αντένα. Όπα! Μην το χαλάσουμε, έτσι δεν είναι. Είναι έτσι δεν είναι. Από το βήμα. Ποιες είναι μαζί μου σήμερα. Και να δούμε χαρά και ψηλά. Ναι, κοιτάξτε την ψηφοφορία. Πολύ καλό δήμαρχο. Πάμε με τραγούδι, παιδιά. Δίπλα κοντά μας ο δήμαρχος. Βεβαίως. Μας συμπαραστέκεται. Ο κύριος Πατούλης. Αλλά εμείς ξεκινήσαμε. Δεν είμαστε ψώνιοι ότι έχουμε την καλύτερη φωνή. Ακούστε γιατί βγαίνει στην τηλεόραση. Ξεκινήσαμε γιατί έχουμε έναν ιερό σκοπό. Θέλω να ευχηθώ. Καλό Πάσχα σε όλους. Με την Ανάσταση του Κυρίου Χριστού. Του Χριστού μας, κοντά το μικροφόνο σας. Μάλιστα. Μπορούμε και εμείς να αναστηθούμε ξανά στην αγάπη του πλησίου μας. Μπράβο. Σε μια ωραία συμπεριφορά που θα δίνει κουράγιο σε όλους τους πονεμένους. Μπράβο σας. Μάλιστα. Μπράβο πολύ σας. Ωραία. Μπράβο σας. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το δεύτερο τραγούδι από τις κυρίες. Σε μένα
Εκπληκτικές. Εκπληκτικές. Θα ξεπεράσετε και ακόμα τις Ρωσίδες που πήγανε στην Eurovision, να το ξέρετε. Εγώ τι, θα τις πάμε λάβανο. Δύο κυρίες από τη χοροδία του ότι... Καπί Αμαρουσίου. Ακριβώς. Μπράβο σας. Και εγώ να σας πω κάτι, διαφωνώ με τη φράση Καπί. Γιατί όχι, θα πρέπει να καταργηθεί αυτό. Τι πάει να πει Καπί. Για να έτσι, πάρουμε μπράβο. Το μικρόφωνο, ένα λεπτό. Αυτό το, ένα αυτή λεπτό, η φράση λεπτό. Καπί ήταν εκείνα και το καιρό εκείνο. Έτσι δεν τι είναι. Είπατε λοιπόν, είστε... Πρέπει να μας λέτε τα όρημα νιάτα τώρα. Έτσι, μπράβο. Έτσι είμαστε. Είμαστε η πείρα, ναι. Είμαστε οι μαμάδες, οι γιαγιάδες, που έχουμε τόση αγάπη μέσα μας και που τα δίνουμε στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας και σε όλο τον κόσμο. Τέλεια. Γι' αυτό είμαστε χαρούμενες, ναι. Και γι' αυτό ήρθαμε σε εσάς να τραγουδήσουμε. Εδώ, να φανταστείτε, ο κύριος Κοντογιώργης έχει ένα χαμόγελο τεράστιο, η κυρία Μουκίου. Από την ώρα να που δεις, ήρθατε... Να δεις εδώ η κυρία Γιώργο, πώς είναι το όνομά σας? Κέτι Πετράκου. Και πόσο χρονών είστε, κυρία Κέτι? Μπράβο, κορίτσι μου. Κυρία Κέτι, πόσο χρονών είστε? 86. Πόσο? 86. Μα τι λέτε τώρα, ελάτε εδώ, ελάτε εδώ. 80, έλα εδώ, 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 εδώ. Εδώ με το μικρόφωνο. 86. Εδώ, εδώ. Βρήκε την αδυναμία του, κύριε Σαρτιάς. Λοιπόν, κυρία Κέτι μας. Εδώ, πέστε μου, η μαγειρίτσα θα είναι όμορφη απόψε? Είμαι από σχολή βγαλμένη. Ναι. Προσφέρω 7 χρόνια, είμαι στο χαμόγελο του παιδιού. Ακούστε τι κάνει αυτή η γυναίκα. Μόλις άνοιξε το χαμόγελο, δεν είχαν μαγείρισες. Ναι, και. Και αναγκάστηκα και πήγα εκεί και βοήθησα. Αλλά πάω κάθε μήνα. Ναι. 30 κιλά γάλα για τα παιδιά. Αχ, κάθε μέρα ένα κιλό σε αυτά τα παιδιά. Και είναι και η πρώτη φορά που το λέει δημόσια και την παρακαλέσαμε να το πει για να μεταφέρει ένα αισιόδοξο μήνυμα. Ο μισθός που παίρνω είναι 650 και τα 50 τα διαθέτω για τα παιδιά. Ορίστε. Μπράβο σας. Κυρία Μουκίου, τι λέτε? Εγώ την απορρίμαι και εγώ υπέρ αυτών των δράσεων. Καλό είναι να μην τα λέμε προς τα έξω, αλλά καμιά δεν φορά θέλω να τα πρέπει να τα λέμε για να γινόμαστε παραδείγματα. Παραδείγματα, γι' αυτό δεν το υπάρχει λέω. Ένα δίλημα. Γιατί πολλές κυρίες έχουν τον τρόπο τους με πολλά χρήματα και δεν προσφέρουν. Αλλά τα κάνουν ούτε ένα κιλό γάλα. Εγώ γαλατάκι πάω στα παιδιά και προτές η γιαγιακούλα μας έρχεται. Μπράβο, νομίζω ότι αρκεί ένα μεγάλη μέρα ο καθένας μπορεί να το διαθέσει. Για αυτά τα ευχαριστώ, παιδιά. Μπράβο σας. Και βέβαια... Κυρία Μουκή, θέλουμε να μας πείτε πώς ήταν το καλύτερο σας Πάσχα μέχρι σήμερα και πού θα γιορτάσετε, πού θα βρεθείτε αύριο και σήμερα το βράδυ, πού θα κάνετε Ανάσταση. Σκέφτομαι να πάμε μέχρι το εξοχικό μας στο Βόλο, έτσι για μία-δυο μέρες. Με το παιδί σας βέβαια. Η κόρη πια είναι μεγάλη, έτσι. Φροντιστήρια, διαβάζει, δεν έχουμε την ευκαιρία να λείπουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Και από εκεί και πέρα... Να επανέλθω σε αυτό που λέγαμε, βεβαίως. Γιατί αυτός είναι ο σκοπός της σημερινής μέρας και της εκπομπής μπράβο. Σας. Και να προτρέπω τον κόσμο, έστω ένα μπουκάλι γάλα, έστω να τα θυμίζουμε κάθε μέρα αυτά, έστω ένα πακέτο μακαρόνια, ρύζι, να τα μην τα ξεχνάμε, να βοηθάμε τους ανθρώπους μας. Και με αυτό το χαρμόσυνο μήνυμα... Και ξέρω ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει φιλανθρωπική δράση, συγγνώμη που το λέω αυτό στον αέρα, ξέρω ότι είστε ένας πολύ σεμνός άνθρωπος, κυρία Μουκίου, είναι ένας άνθρωπος που εξίσου βοηθάει οικογένειες, στηρίζει πάρα πολύ κόσμο πίσω από τα φώτα. Κύριε καθηγητά, έτσι, πολιτική οικονομία θα κάνουμε σήμερα. Πασχαλινό τραπέζι. Είναι η πιο όμορφη στιγμή σε κάθε οικογένεια. Και επειδή εμείς δεν μπορούσαμε να πάμε στα άγραφα, τα άγραφα τα φέραμε στο σπίτι σας. Κύριε Βασίλη. Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε, να είσαστε καλά.
Χρόνια πολλά και χρόνια πολλά σε όλον τον κόσμο. Εύχομαι υγεία μέσα από την καρδιά μου, αγάπη, χαρά και ό,τι το καλύτερο. Και όσον αφορά για τους Γερμανούς που λέμε δεν έχουμε, εμείς θα έχουμε και θα φάμε και θα περάσουμε καλά. Ναι. Γιατί δουλεύουμε με υδρότα και θα το βάλουμε εγωιστικά και με πείσμα και δεν θα πεινάσουμε. Και ειδικά την ημέρα του Πασχαλινό, ναι, θα είμαστε όλοι καλά, υγεία και αγάπη. Λοιπόν, και θα μας δώσει δύναμη ο Θεός να τα φτιάξουμε όλα. Θα πεις τώρα στη Μάγδα τι ακριβώς έχεις ετοιμάσει εδώ. Γιώργο, μας έχει ετοιμάσει απίστευτες λιχουδιές. Και είναι το Πασχαλινό τραπέζι. Ακριβώς. Έτσι, κύριε Βασίλη μου. Έτσι, κύριε Μάγδα μου. Τι έχουμε λοιπόν εδώ, Γιώργο, δεν ξέρω αν τα βλέπεις. Είναι καταπληκτικά όλα. Ξεκινάω από τη μαγειρίτσα. Έχουν φτιάξει πάρα πολύ ωραία μαγειρίτσα. Που τρώμε το. Ναι, πάρα πολύ ωραία μαγειρίτσα. Είναι φτιαγμένη αυτή η μαγειρίτσα. Είναι αρνάκι με μαρουλάκι, άνηθο, μαϊντανό. Την αυγοκόβουμε μετά με λίγο ριζάκι μέσα κτλ. Τέλειο, τέλειο, τέλειο. Πείτε μας το μυστικό για τη μαγειρίτσα. Για να είναι πετυχημένη η συνταγή, οι νοικοκυρές που μας παρακολουθούν, τι πρέπει να προσέξουν. Εγώ, επειδή διάλεξα μια γυναίκα που είναι καλή μαγείρισα και με έχει συμβουλέψει και μου έχει πει: για να γίνει άντρα μου η μαγείρισα καλή, θέλει να είναι καλό το κρέας, η σηκωταριά δεν εννοώ, τα εντυράκια, άνηθο, μαϊντανό, κρυμμεδάκι φρέσκο, το ριζάκι. Και το εμείς, μυστικό θέλουμε. Το μυστικό βάζουμε λίγο βούτυρο γηδίσιο για να μου σκοβολάει. Από τα γύρια μας και από τα πρόβατα μου τα έχουν και πάνω. Αυτά γίνει δικά μου πρόβατα. Ωραίος. Πόσα έχεις? Τώρα δεν έχω πολλά. Δεν έχω κανένα κουσταριά. Έχω και αυτά τα έχω μισακά. 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 Δηλαδή με άλλον ένα χωριανό μου. Τα πήρε το δούνο του. Τι να κάνω. Να το έχω το δούνο του. Κύριε, εγώ τι να κάνω. Τι πάμε να κάνω. Λοιπόν, σιγά σιγά θα ξεκινήσουμε από αυτή την πίτα. Αυτή η πίτα τι είναι εδώ? Αυτή είναι η πίτα. Τη ρόπιτα την έχει φτιάξει η γυναίκα πάλι με λίγο βούτυρο μέσα, με τυράκι. Είναι την καμπρόιτη τα λένε, Με ανθότυρο. Βέβαια, με αυτά με ξεγέλασε, κύριε Γιώργο. Με αυτά σε πήρε. Με κάτι πίτες, με κάτι τέτοια πράγματα. Δεν λες. Ναι. Αληθεύω ότι την φέρανε στην εκκλησία και την είχε διαλέξει η γυναίκα και η μάνα και η θεία. Πραγματικά αυτό είναι αλήθεια. Είχε έρθει μια ξαδέρφη της γυναίκας μου, ναι, και η γυναίκας μου 20 Μαΐου να πάρει κάνουμε πανηγύρι στο χωριό. Και πέρασαν, είχα τη γιαγιά μου, μεγάλη τώρα θεία, τον έχω χάσει, και λέει στη μάνα μου, Μαγδαληνή, λέγανε τη μάνα μου, από αυτές τις δύο κοπέλες να πάρεις τη μία. Η μάνα μου διάλεξε τη γυναίκα που έχω σήμερα και τσέπεζα κι εγώ εκεί λίγο φλογέρα. Με ήθελε και εκείνα, αλλά έκανε λίγο τη δύσκολη. Θα μας παίξουν λόγια μετά. Λοιπόν, αυτή είναι η πίτα, έτσι, του γαμπρού. Ναι, μάλιστα. Η πίτα. Το μυστικό της επιτυχίας στην πίτα είναι το ανθότυρο. Το ανθότυρο, το τεράκι, το καλό, το πρόβιο και λίγο γυρίσιμο όπως το φτιάχνουμε εμείς. Και πάλι το βούτυρο. Μπράβο. Που σκουβλάει. Και το φύλλο το ανοιχτό, όχι αγοραστά φύλλα. Τώρα. Φτάσαμε σε σημείο, κυρία Μάγδα, να οι γυναίκες να έχουν αλεύρι στο σπίτι και να μην ξέρουν να φτιάξουν ψωμί. Γι' αυτό η γιαγιά μου διάλεξε και τη γυναίκα μου και έμαθε και μάνα μου πέντε καλά πράγματα. Και φέρανε και έτοιμη. Τι να κάνουμε, αφού την φέρανε και εγώ τι να κάνω. Όταν την είδες στην εκκλησία, τι είπες? Τι είπα? Λέω, άραγε είναι δικιά μου αλήθεια, δεν το πίστευα. Φοβερός. Λοιπόν, πάμε στο τσατζίκι. Ένα, δύο, τρία. Τι είναι αυτά? Εδώ το τσατζικάκι είναι με καλό γιαούρτι, στραγγιστό. Μπράβο. Αγκουράκι τριμμένο. Πολύ ωραία. Άνηθο απαραίτητο μέσα. Και αυτό απτάγραφα. Απτάγραφα, όχι όλο ένα γιατί δεν έλαβαν ευκαιρία, αλλά τις περισσότερες φορές ναι. Τέλεια. Αυτό είναι τη ροσαλάτα. Αυτό είναι τσαλαφούτ. Τι είναι το τσαλαφούτ? Το τσαλαφούτ, κύριε Γιώργο, αλλού του λένε γαλοτήρι, εμείς το ξέραμε, έτσι ας το μάθουμε. Είναι γάλα πρόβιο, το παίρνουμε, το βράζουμε, το αφήνουμε στραγγίζει, ξυνίζει λιγάκι. Τέλεια. Και το βάλαμε μέσα, το βάζαμε πρώτα σε ένα δέρμα από αρνί, από κατσίκι και το βάζουμε και το κελάγαμε έτσι στο, λοιπόν, στο υπόγειο. Λοιπόν, θα πω στη Μάγδα να δοκιμάσει τώρα από τους κεφτέδες. Αυτή είναι κολοκυθό κεφτέδες. Για... Είναι νηστίσιμες. Έβαλε τσαλαφούτ. Ναι, είδες, να ορίστε, κοίτα. Τρώει τσαλαφούτ. Πού το ξέρετε σε αυτό το όλοι, κύριε Γιώργο? Αυτό είναι για μωρό παιδί, να το βάλεις με λίγο ψωμί ζεστό στη φέτα. Σωρά, πραγματικά είναι ό,τι το καλύτερο. Είναι πολύ γευστικό, δεν μυρίζει καθόλου το τυρί. Είναι και γάλα, είναι γάλα σαν γιαούρτι. Δεν μυρίζει καθόλου το τυρί και, τώρα. Και αυτά εδώ είναι πολύ γευστικά. Πάμε στα ψητά. Πάμε στα ψητά. Στα ψητά. Να μας εξηγήσετε εδώ τι έχουμε. Εδώ είναι εξοχικό γεμιστό με καροτάκι μέσα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι εξοχικό. Αυτός είναι ένας τρόπος ο οποίος είναι ο λαιμός από χοιρινό. Ναι. Το οποίο το βγάζουμε, το λένε, το ξεκαθαρίζουμε και το κάνω φετούλες και το κόβω για δίαιτα για τα παλιά. Είναι πολύ ωραίο και νόστιμο. Αυτό είναι για δίαιτα. Για δίαιτα. Έρα και έχω και γιώδια το λόγο, κύριε Γιώργο, τι να κάνω. Αν είναι σκέτο, δεν είναι κακό. Στεγνό, είναι στεγνό, στεγνό κρέας, διαιτικό. Τότε είναι διαιτητικό. Εδώ είναι τα πολλά λιπαρά, κύριε Γιώργο. Είναι γάλα πρόβιο, τσαντίλα. 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 Στην είναι αυτή που το δουλεύαμε και στραγγίζει το τυρί και το φτιάχνουμε. Πάλι αυτά πρόβατα αυτά. Είναι σπιτικό αυτό. Μπράβο, μπράβο. Πάμε εδώ. Εδώ έχουμε κοντοσούβλι. Αυτό είναι το κοντοσούβλι. Εδώ είναι το κοντοσούβλι. Εδώ βάζουμε λατάκι, πεπεράκι και για να είναι οτιδήποτε βλαβερά, κύριε Γιώργο, είναι καλά και νόστιμα. Αυτή η μπολίτσα που είναι έξω είναι, αλλού το λένε, πάνω από το αρνί, η μπόλια. Πώς είναι αυτή η μπόλια εδώ πέρα που είναι ψημένο? Ναι, ναι. Αυτή είναι όλη η νοστιμάδα. Α, τούτο εδώ πόση ώρα έκανες να το φτιάξεις?
Κοιτάξτε, δεν είναι και πολύ μεγάλο, γύρω στις 2-2,5 ώρες έκανα. 2,5 ώρες. Ναι. Αλλά να ψηθεί σιγά σιγά, μπορεί να ψηθεί και πιο γρήγορα. Από πού πρέπει να το κρατάμε για να μην πέσει μέσα στη Θράκα? Κοιτάξτε, επειδή στα χωριά τώρα, στα σπίτια δεν έχουν αυτά τα μέσα που έχω εγώ και τις τέχνες. Ναι. Κανονικά εδώ ένα αρνί θέλει να το δέσει σε 2-3 μεριές πρώτα απ' όλα να είναι καλά δεμένο. Μπράβο. Αν δεν είναι καλά δεμένο, θα σου σπάσει και θα γυρίζει. Και σουφλά. Και το καλύτερο είναι να το κάνετε σταυρωτά εδώ και με σπάγκο. Γιατί καμιά φορά το βάζουμε σκηνή. Ναι. Με, αυτό καλά λέω, ναι, με σκηνή. Ναι. Το βάζουμε σύρμα και μετά σπάει και χαλάει και δεν είναι καλό. Σωστό. Και θέλει να έχει την πουλίστα εδώ απ' έξω για να το κρατάει. Εδώ το τυλίγουμε με λίγο αλουμινόχαρτο στην κοιλιά πάντα. Ναι. Γιατί όταν, εδώ είναι πιο φτηνό και ψήνεται πιο εύκολα. Το τυλίγουμε με το αλουμινόχαρτο και όταν μισοκοντεύει να ψηθεί, το βγάζουμε και έρχεται με όμορφο το χρώμα του όλου. Τέλεια. Και εδώ το τυλίγουμε λίγα στις άκρες. Για να είναι ωραίος. Όμορφο. Τα τεράκια εδώ τι είναι? Αυτές είναι οι καρδομπίτσες λαδορίγανη. Τις κάναμε στο φούρνο με αντιράκια, με γλυκάδια μέσα, αλατάκι, πιπεράκι, σκορδάκι, άνηθο, μαϊντανό, καρότο. Τώρα θα πάρει το μικρόφωνο η Μάγδα να σε ρωτήσει για το εδώ, το κοκορέτσι που είναι τέχνη. Εγώ θέλω να μου πείτε, επειδή μεγάλωσα με τον παππού μου που έφτιαχνε κοκορέτσι ο συγχωρεμένος, και ξεκίναγε το πρωί 6 ώρα, κύριε Βασίλη, και κατέληγε το μεσημέρι κατά τις 2 και το τρώγαμε. Πείτε μου λοιπόν, το βλέπω το δικό σας το κοκορέτσι, είναι πάρα πολύ καλό, είναι παχύ, είναι καλοψημένο. Ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας για το καλό κοκορέτσι και να είναι σωστά ψημένο? Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικότερο, ε? Το καλό κοκορέτσι δεν είναι όπως το έχω φτιάξει εγώ, γίνεται πιο ψηλό ακόμα. Mm-hmm. Και θέλει μέσα πολύ γλυκάδι, σηκώτη λίγο, θέλει γλυκάδια. Τα γλυκάδια ποια είναι τα γλυκάδια, τα κρέατα, τα κομματάκια τα οποία είναι σαν... Όχι, τα γλυκάδια από τη σκοταριά που βγαίνει ένα κομμάτι. Και τα φλεμόνια. Έτσι δεν τα λέμε στο κομμάτι. Ναι, τα σκόρδια και τα φλεμόνια. Αλλά δεν θέλει πολύ σηκωτή. Θέλει την καρδούλα, τα γλυκάδια και πιο πολύ πλημόνι. Καρδούλα, γλυκάδι και πνευμόνια λοιπόν. Τα δένουμε λοιπόν όλα αυτά. Πόση ώρα το ψήνουμε? Και άμα θέλουμε πιο πικάντικο, λίγο άνεθο, λίγο μαϊντανό, αλατάκι, πιπεράκι και χαρμάνι. Πόση ώρα το ψήνουμε, να μου πείτε? Αναλόγω στη φωτιά. Μπράβο. Και μία ώρα μπορεί να ψηθεί. Και μια μισή, αναλόγως στη φωτιά και πώς το θέλεις. Αυτό τι είναι εδώ? Αυτή είναι ένα κομμάτι γουρνοπούλα. Γουρνοπούλα. Γουρνοπούλα, από το χωριό. Ποιο κομμάτι είναι όμως? Είναι μερικοί που θέλουν να φάνε γουρνοπούλα, κύριε Γιώργο. Ποιο είναι το κομμάτι της γουρνοπούλας? Αυτό είναι το κομμάτι που όπως κόβουμε την μπριζόλα και περισσεύει λιγάκι από την μπριζόλα, αυτό είναι το κομμάτι, λέγεται φαλτσέτα. Ωραία. Τέλειος. Εδώ έχω και κοτόπουλο, γιατί κάνει μερική δίαιτα. Γιατί έχω γιο δια του λόγου. Τσακώνει μια φορά. Ο ένα λε τα ίδια, ο άλλο θα δυνατίζει. Να πάρουμε τα λουλούδια από εδώ. Και έχω και κοτόπουλο. Πόση ώρα θέλει ψήσιμο το κοτόπουλο, Γιάννα? Γιατί πιο πολλοί δεν ξέρουν. Αναλόγω πόσα κοτόπουλα θα είναι στη σούφλα. Έτσι. Αυτά. Μια ώρα, μια μισή, δύο. Αλλά πόσα κοτόπουλα. Αν είναι στη σούφλα, αν είναι στο φούρνο. Σωστό. Και εδώ είναι λίγο ψωμί, ζυμωτό, αυτό που είπαμε. Έχουμε αλεύρι και να ξέρουμε να φτιάξουμε. Εγώ έβαλα τη γυναίκα και έφυξη. Και εκείνη είναι η κουλούρα. Που τις φτιάχνουμε και πάμε στο γάμο καμιά φορά. Μπράβο. Αλλά τώρα στο Πάσχα σπουδάσουμε, τι έχουμε έτσι για ομορφιά, για όλα τα καλά. Και βέβαια μέσα σε όλα θέλω να πεις αυτό το μαχαίρι εδώ, όχ Θεούλη μου, αυτό εδώ πόσων ετών είναι? 2005 λέει, αλλά είναι παλιό, ε. Παλιό είναι, κύριε Γιώργο, αλλά είχα λέει ένα, επειδή ήταν πάρα πολύ παλιό το πατέρα μου. Για να το δείξουμε, ναι. Ναι, και το είχε χάσει και κάτι γράφει εδώ. Και λέει, σκέψου, το πρώτο σου φιλί το χάρισε σε μένα και τώρα για μια. Για να μ' αρνηθείς είναι κακό για σένα. Οχ. Τι να κάνω, κύριε Γιώργο? Μαχαιριά. Μαχαιριά και αλάτι που λέγαμε. Το μουστάκι πόσο καιρό το έχεις? Καθώς απολύθηκα από φαντάρος. Πότε απολύθηκες? Απολύθηκα τώρα, κύριε Γιώργο, όπως και εγώ θυμάμαι, το 65. Γιατί το 66 παντρεύκα. Παντρέψανε, κύριε Γιώργο, τι να κάνω. Ναι, αλλά καλόπεσες. Όχι μόνο καλόπεσα. Αυτά που βλέπω εδώ στο μαγαζί μου, αυτοί που παντρεύονται ειδικά με τρελαμένο έρωτα, δεν κρατάει, όχι χρόνο, δεν κρατάει και δεν κρατάει, κρατάει και μήνα. Τουλάχιστον εμείς, το μυστικό, να υπάρχει αγάπη και κατανόηση. Και να κάνουμε και ένα στραβό ματιό, ένα και ο άλλο, γιατί δεν γίνεται. Δεν γίνεται δουλειά. Εκτός από αυτά τα εκπληκτικά τα οποία μας παρουσίασε, σε λίγο θα δείτε την πιο πρωτότυπη ανθοδέσμη που μπορεί να φτιαχτεί, όχι με λουλούδια, αλλά με πατάτα. Ναι. Με χορταρικά, με αγγούρι, με καρότο, με διάφορα πράγματα που δεν μπορεί να το φανταστεί, να το πιάσει στο νου σας. Λοιπόν. Αυτά είναι πράγματα τα οποία να μαθαίνει ο καθένας να φτιάχνουν. Δεν υπάρχει αρχή, δεν υπάρχει τέλος. Ειδικά τα φαγητά, τα μαγειρευτά, τα πάντα. Είναι φαντασία.
Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα σε ό,τι αφορά το πασχαλινό τραπέζι με γεύσεις από τον κύριο Βασίλη. Απίστευτες, ε? Φαντάζομαι, ελληνική ύπαιθρος. Φοβερός, φοβερός ο κύριος Βασίλης. Λοιπόν, Μάγδα. Και η κυρία Μουκίου είναι καλή μαγείρισα πάντως, Γιώργο. Και το ξέρω πολύ καλά αυτό, κυρία Μουκίου. Προσπαθώ. Μ' αρέσει η μαγειρική. Μαγειρεύετε για το Πάσχα, κάνετε ετοιμασίες? Ναι, ναι, κάνουμε. Θα κάνω απόψε όλα τα παραδοσιακά. Το κορέτσι ξέρετε να φτιάχνετε? Όχι, να φτιάχνω, όχι. Να το ψήνω, ξέρω. Όχι. Για έλατε μαζί μου κι εσείς, αλλά και οι κυρίες που μας παρακολουθείτε, διότι έχω την αρμόδια να μας δώσει συμβουλές για το κοκορέτσι. Πώς ψήνουμε καλό κοκορέτσι, ε? Πώς είναι το όνομά σας? Ψήνετε ή πώς φτιάχνετε? Πώς φτιάχνετε και πώς το ψήνουμε κλπ. Όλα. Πώς είναι το όνομά σας? Τούλα, καπότη. Κυρία Τούλα μου, λοιπόν, για πείτε μας. Λοιπόν, είναι έχει βέβαια μεγάλη διαδικασία και φασαρία το κοκορέτσι. Κορέτσι, πρέπει να γυρίσεις τα έντερα, να τα κόψεις τα εντόστια και τα λοιπά και τα λοιπά, και μετά τα περνάς στη σούβλα. Όλο το σπίτι του μεταξύ μυρίζει από τα εντόστια, αλλά αυτό δεν είναι φαίνεται. Δεν μας πειράζει αυτό. Και την άλλη μέρα, πρωί-πρωί, 7 η ώρα, να ανάψουμε τη φωτιά, να καθίσει τα κάρβουνα, να καθίσει η φωτιά. Και μετά να βάλω το κοκορέτσι να γυρίζει. Τέλεια. Πολύ ωραία. Τέλεια. Άρα, πολλή δουλειά σήμερα, Μέγα Σάββατο. Πάρα πολλή δουλειά. Ξεθέωμα είναι το Μέγα Σάββατο. Εμένα η συγχωρημένη μάνα μου λέγει «Πηδάκι μη μέση μου με πιάσε». Όταν χτυπάγαν οι καμπάνες για την Ανάσταση, «Πηδάκι μη μέση μου». Όλη τη μέρα δούλευε. Μέγα Σάββατο ξεθέωνονται οι γυναίκες, έτσι δεν είναι? Έτσι. Εσείς, ε? Πολύ δουλειά, ε? Μπράβο, έλα μαγρά, δώσε μου Γιώργο, παρακαλώ. Εγώ χαίρομαι το γιο μου. Γιατί ετοιμάζει το αρνάκι που θα το ψήσει στη σούβλα. Μπράβο. Μπράβο σας. Σήμερα έχει ξεκινήσει να το ετοιμάσει για να το ψήσει αύριο. Τέλεια. Και καλή Ανάσταση να έχουμε. Καλή Ανάσταση, μπράβο. Να περάσουμε όλοι καλά, παρόλες τις δυσκολίες μας. Λίγη αισιοδοξία και λίγη χαρά. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, το αρνάκι αυτό όταν το ψήνουν τα παιδιά μου, χαίρομαι πάρα πολύ. Δηλαδή, όταν αρχίζει όλη η διαδικασία που το σουβλίζουν, που του βάζουν το αλάτι, το πιπέρι, τη ρίγανη, το λεμόνι, το λαδάκι. Καμιά φορά βάζουν και μπυρίτσα. Μπυρίτσα, μπύρα. Αυτό το μυστικό δεν το ξέραμε. Εσείς από πού είστε? Από πού είστε? Εγώ είμαι ο μπαμπάς μου ήταν από την Έλληνα. Και η μαμά μου ήταν από τη Μικρά Ασία. Αυτό το έθιμο λοιπόν δεν είναι κάπου συγκεκριμένο το να βάζετε μπύρα, έτσι? Όχι, αυτό εσείς είναι προαιρετικό. Το ίδιο πράγμα. Το γιος μου ετοιμάζει το αρνί. Και εσάς ο γιος σας. Πάμε οικογένεια, τα εγγόνια, ευτυχισμένη οικογένεια. Τρώμε όλοι μαζί και περνάμε ένα Πάσχα ευχάριστα. Τέλεια. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Φρέσκο βούτυρο πριν το κατεβάσεις. Ακούστε τι λέει η κυρία. Φρέσκο βούτυρο πριν το κατεβάσεις. Να το αφήσεις να κάνει μία πέτσα. Μια η οποία πλέον δεν θα ξαναγυρίσει, είναι έτοιμο. Πολύ καλά. Και εσείς κάτι θέλετε εγώ να πείτε? Τι να πω. Τα αυγά βάφω με τη Μεγάλη Πέμπτη. Να αυτό. Ορίστε. Τα βάψατε τη Μεγάλη Πέμπτη τα αυγά. Βεβαίως, μπράβο. Τα βουλάκια. Έτσι. Και μετά τα τσουρέκια. Τα τσουρέκια. Το πολίτικο τσουρέκι μου. Έρχονται όλοι να φάνε τσουρέκι δικό μου. Μπράβο. Ναι, εσείς δηλαδή μαγειρεύετε τσουρέκι. Εγώ μαγειρεύω. Okay. Μόνο τσουρέκι. Όλα τα μαγειρευτά. Λοιπόν, πάμε όμως κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τα μυστικά για πολύ καλή μαγειρίτσα που θα μας πει τώρα η κυρία εδώ. Για να σας δω λοιπόν. Για να σας δω εγώ εδώ. Πού είναι η γλυκιά μου εδώ, η κυρία? Είναι. Εδώ είναι. Για πείτε μας τι κάνουμε λοιπόν με τη μαγειρίτσα. Η μαγειρίτσα πρώτα και αρχή πρέπει να καθαρίσουμε τα ντεράκι. Εγώ το σκίζω στη μέση για να μην το γυρίζω και μένει κάτι μέσα. Αφού τα πλύνω καλά, τα βάζω από βραδύ στο ξύδι και στα λάτι. Την άλλη μέρα τα πιάνω τα πλε κοτσιδάκια και τα αφήνω. Καθαρίζω την σηκωταριά, το κεφαλάκι όλο. Τα βράζω, τα βγάζω, ρίχνω και τα αντεράκια. Τα βγάζω και αυτά. Το χύνω το νερό. Μετά πιάνω και τα κόβω μπουκίτσες. Και τα αντεράκια είναι άσπρα σαν το γάλα. Μπουκίτσες μικρές και τη σηκωταριά με όλα τα σχετικά της. Και τα βάζω και βράζουν. Αφού πιάνω μαρουλάκια, τα κόβω μικρά, άνηθο, κρεμμυδάκι και τα σχετικά. Ωραία. Άλλοι τα τσιγαρίζουν, άλλοι όχι. Εγώ τα τσιγαρίζω ελαφρώς και τα ρίχνουμε μέσα στα ντεράκια κλπ. Και αφού κοντεύουν να βράσουν, κοιτάω πόσο ζουμάκι και ρίχνω ένα φλιτζανάκι του καφέ ρύζι. Είδατε κυρία αυτιά, συμβουλές από τις κυρίες. Να σας πω και κάτι άλλο. Δεν είναι η μεγάλη σας χαρά που απόψε θα έρθουν όλοι σπίτι να φάνε τη μαγειρίτσα, έτσι δεν είναι? Έτσι δεν είναι? Γιατί με περιμένουν. Η κυρία πάει στην Κρήτη. Ενώ είμαι Αθηναία βέβαια, πάω να φάω τα καλτσουνάκια του στα ωραία. Τέλεια, πολύ πάρα ωραία. Πολύ όμορφα. Γι' αυτό στέλνω τις ευχές μου και την αγάπη μου στις κόρες μου, τους γαμπρούς μου και τα εγγόνια μου που είναι στη Σαλαμίνα.
και θα τα πούμε και από το τηλέφωνο. Τέλεια, δηλαδή. Τέλεια, τέλεια. Έτσι, πάμε και τραγούδι. Ε? Πάμε λοιπόν για να ακούσουμε πάμε και τραγούδι, βάλε το μικρόφωνο στο εσύ. Ακριβώς. Πάμε με τραγούδι. Ελάτε να βάλουμε μπρος, θα κερδίσουμε τους Ρωσίδες που πήγαν στην Eurovision. Τέτοιες μέρες, Μέγα Σάββατο, το τσουρέκι είναι στην πρώτη γραμμή. Τσουρέκι, αυγό και κατσίκι, έτσι. Δεν γίνεται. Πασχαλινό τραπέζι χωρίς το παραδοσιακό τσουρέκι. Έφερες κανένα τσουρέκι εδώ? Τσιγκούνα. Δεν έφερα, ναι, αλλά έκανα κάτι άλλο. Η κάμερα της εκπομπής βρέθηκε σε ένα ζαχαροπλαστείο και ένας νέος άνθρωπος, ο κύριος Κυπαρισάκης, μας δείχνει πώς μπορούμε μόνες μας στο σπίτι, ναι, το απλό τσουρέκι, Γιώργο, το παραδοσιακό, να το κάνουμε ένα απίθανο γλύκισμα. Τέλειο. Το βίντεο που ακολουθεί είναι αφιερωμένο για όλες τις κυρίες που έχουν μεράκι. Και βέβαια... Μεράκι, έτσι. Η Μάγδα έφαγε το μισό, γιατί το άλλο μισό προλάβαμε και το τραβήξαμε στο βίντεο. Ελάτε. Δεν γίνεται να έχουμε παραδοσιακό πασχαλινό τραπέζι χωρίς το τσουρέκι. Και σήμερα ο Γιώργος ο Κυπαρισάκης, ένας καταπληκτικός ζαχαροπλάστης, θα μας δείξει τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε εσείς ένα απλό τσουρέκι να το κάνετε με γέμιση και να είναι πάρα πολύ γλυκό, διότι έχει σοκολάτα μέσα. Γιατί σοκολάτα την επιλέγουμε όλοι. Κύριε Κυπαρισάκη, δείξτε μας τους τρόπους, πώς μπορούμε αυτά τα υπέροχα τσουρέκια να τα κάνουμε γεμιστά, να είναι γλυκά και να λιώνει στο στόμα η σοκολάτα. Έτσι. Είναι πολύ εύκολο. Θα το δείξουμε. Θα πάρουμε το τσουρέκι. Το κόβουμε. Θα το τσουρέκι, κόψουμε. Λοιπόν. Και στη συνέχεια μπορούμε να βάλουμε ό,τι θέλουμε μέσα. Δηλαδή, τι επιλογές έχουμε για τη γέμιση στο τσουρέκι? Μπορούμε να βάλουμε πραλίνα, μπορούμε να βάλουμε λευκό γκανάζ. Πάμε λοιπόν να βάλουμε. Εμείς τώρα καταρχήν να βάλουμε πραλίνα. Αυτό που λέμε όλοι. Σοκολάτα, γλυκό, αυτό που θέλουν τα παιδιά, οι μικροί και οι μεγάλοι. Αυτό που τρώνε όλοι. Με τι την βάζουμε την πραλίνα? Τη βάζουμε με μια χούφτα, έτσι, ναι, λέγεται. Πασαλεύουμε ομοιόμορφα να πάει παντού. Ναι. Μπορούμε να βάλουμε και σιρόπι, άμα θέλουμε. Βάζουμε και στα δύο κομμάτια, δηλαδή. Βάζουμε και στα δύο, βέβαια, έτσι, ναι. Πάνω και κάτω. Για να κολλήσει και πιο όμορφα. Βάζουμε εδώ. Και στη συνέχεια μπορούμε να βάλουμε μέσα ό,τι θέλουμε. Μπορείτε να βάλουμε τριμμένο μπισκότο, mm-hmm, μπορούμε να βάλουμε μέσα φουντούκι, μπορούμε να βάλουμε κερασάκι αμαρένας. Τι θα βάλουμε σήμερα στα δικά μας? Εμείς τώρα θα βάλουμε αμύγδαλο τριμμένο, ναι, και θα βάλουμε και αμαρένα. Πάμε λοιπόν να το δούμε. Είναι κάτι αυτό που μπορούν να το κάνουν και οι νοικοκυρές στο σπίτι τους? Οπωσδήποτε, είναι πολύ εύκολο. Το μόνο που θέλει είναι τα υλικά. Βάζουμε εδώ όμορφα αμύγδαλο. Βάζουμε αρκετή ποσότητα έτσι ώστε να γεμίσει και να καλυφθεί όλη η σοκολάτα. Έτσι, έτσι. Να είναι μοιρασμένο όμορφα. Έτσι ώστε άλλος να έχει την γεύση. Τι άλλο μπορούμε να βάλουμε εκτός από το υλικό που βάζετε εσείς? Μπορούμε να βάλουμε μέσα οτιδήποτε πάει το μυαλό μας. Οτιδήποτε φαντασία μας είναι. Αρέσει, δηλαδή, φαντασία, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Στη συνέχεια. Στη συνέχεια θα το κλείσουμε. Όμορφα.
Και μετά θα βάλουμε τον γκανάζ, θα βάλουμε τον γκανάζ σοκολάτας. Εγώ θα βάλω τώρα γκανάζ με σοκολάτα υγείας. Εδώ να τρέχει έτσι όμορφα. Αυτό πρέπει, τη σοκολάτα πρέπει να τη λιώσουμε σε μπενμαρί, σε ζεστό νερό. Ναι. Έτσι ώστε να γίνει ρευστή για να πλώσει πολύ όμορφα. Και να γυαλίζει. Ω, καταπληκτικό είναι. Πραγματικά είναι. Είναι πολύ εύκολο, ο καθένας μπορεί να το κάνει. Η κάθε νοικοκυρά δηλαδή που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή μπορεί να το κάνει πολύ απλά. Και από πάνω και στη συνέχεια μπορώ να βάλω από πάνω ό,τι θέλω. Εγώ θα βάλω αυτό που έβαλα και μέσα, θα βάλω και έξω. Ωραία. Έτσι θα βάλω αμύγδαλο. Άλλες κυρίες επιλέγουν ίσως καρύδι. Καρύδι, μπορεί να βάλουν φουντούκι αναλόγως. Πολύ ωραία. Και μπισκότο είναι πολύ ωραίο να βάλει κάποιος. Και μπισκότο. Συμπληρώνουμε. Λοιπόν, και στη συνέχεια θα πω και στον γκανάζ το γάλακτος. Να το κάνω πιο όμορφο. Αυτό τι είναι ακριβώς, για όσες κυρίες δεν γνωρίζουν. Είναι σοκολάτα. Ναι. Την οποία την αραιώνουμε, τη ζεσταίνουμε και είναι ρευστή. Καταπληκτική. Θα βάλουμε και γραμμές. Για να κάνουμε ένα πολύ ωραίο σχέδιο. Και το κάνετε με πάρα σχέδιο. Πολύ απλό τρόπο. Έτσι. Διότι είναι πολύ απλό. Βλέπει κανείς έτοιμο, λέει, θέλει ιδιαίτερη φαντασία και τέχνη. Το χτυπάμε για λίγο και είναι έτοιμο. Πάντα στο Sky, φίλες και φίλοι, είναι πρωινό μεγάλο Σαββάτου και έχουμε ετοιμάσει πάρα πολλά ρεπορτάζ, Μαγδά, έτσι, πάρα πολλά ρεπορτάζ, τα οποία έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Το καθένα έχει τη δική του σημασία, Γιώργο. Λοιπόν. Το λέω διότι μέσα από αυτά τα βίντεο θα δούμε γεύσεις. Θα ταξιδέψουμε από τη μία άκρη της Ελλάδος στην άλλη και θα πάρουμε και ιδέες. Τι εννοώ, θα το δείτε σε λίγο. Πάμε να δούμε το πρώτο βίντεο, φίλες και φίλοι, γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Γνώρισε ο γαμπρός την ύφη στην εκκλησία που του κάνανε προξενιά η μάνα του και η θεία του. Ελάτε. Ξέραμε ότι οι ανθοδέσμες φτιάχνονται από πανέμορφα και φρέσκα λουλούδια. Δεν γνωρίζαμε όμως ότι ένας άνθρωπος μπορεί να φτιάξει κάτι πραγματικά ιδιαίτερο και ξεχωριστό. Τι είναι αυτό? Αυτό που έχουμε στο τραπέζι μας. Μια υπέροχη ανθοδέσμη που είναι φτιαγμένη από φρούτα και λαχανικά. Κύριε Βασίλη, ναι. Τι πίθανο πράγμα είναι αυτό? Ο άνθρωπος όσο ζει, κυρία Μάγδα μου, μαθαίνει. Εμείς όταν δεν έχουμε δουλειά, όλο και κάτι μαθαίνουμε. Είναι αυτό λοιπόν μια πατάτα, όπως το βλέπετε, και θα το βγάλω, θα το χαλάσω. Ναι, ναι. Είναι μια πατάτα, την κόβουμε πολύ ψηλή-ψηλή και την καθαρίζουμε σιγά-σιγά και την λίγουμε. Όταν η πατάτα είναι ψηλή, τη γυρίζουμε και βάζουμε. Ναι, και βάζουμε μέσα εδώ μια ηλίτσα, βάζουμε ένα καροτάκι. Και το κάνετε σαν λουλουδάκι. Και μια ηλίτσα και το βάζουμε μέσα έτσι, σαν να είναι μια μέλισσα και πάει να μαζέψει το μέλι. Κοίτα τι ωραία. Μην ξεχνά, Μάγδα, ότι πίσω από το κύριο Βασίλη υπάρχει μια γυναίκα. Τι κάνετε, καλά είστε? Καλά, ευχαριστώ εσείς. Πόσα χρόνια ήρθατε, είστε μαζί με τον κύριο Βασίλη? 45 χρόνια. 45 χρόνια. 45 χρόνια. Δηλαδή μετά από 5 χρόνια θα γλεντήσουμε το μισό αιώνα, ε? Ναι, θα κάνουμε ξανά την επέτειο του γάμου μας, δηλαδή. Το να ρωτήσω κάτι. Πώς τον γνωρίσατε? Ήμασταν χωριανοί, αλλά δεν βλυπόμαστε, να πούμε. Αυτός ήταν εδώ στην Αθήνα, εγώ ήμουν στο Μαραθώνα, δούλευα τότε. Ναι. Και πήγα στο πανηγύρι στις 20 Μαΐου και με βλέπει η γιαγιά, όπως σου είπα, η γιαγιά και η πεθερά μου. Ναι. Και την αυτή την κοπέλα λέει, δεν θα την αφήξει να φύγει πάλι, λέει, να πάει στα λουλούδια. Θα την πάρουμε, λέει, στο Βασίλη. Χωρίς να την ξέρετε εσείς, χωρίς να την γνωρίζετε? Όχι, την γνώριζα, γιατί είμαστε χωριανοί. Έχει 10 αδέρφια σχεδόν. Ναι. Μάνα, πατέρα και πολλά παιδιά. Σας επέλεξε η γιαγιά και η μάνα του. Και εσείς τι είπατε? Και εγώ λέω, εντάξει, ό,τι πείτε εσείς μεγάλη. Ό,τι πείτε εσείς μεγάλη, εντάξει. Τέλος πάντων, αφού κανονίσουμε όλα, εντάξει. Και όταν ήρθανε σε εσάς και σας είπανε βρήκαμε νύφτη, είπατε? Εγώ έκανα λίγο το... το δύσκολο. Το δύσκολο, κύριε Γιώργο, εντάξει. Δηλαδή... λέω να δούμε, ξέρω, γιατί δεν είχα και σκοπό. Ευτυχώς είχα γράψει και ένα κοστομάκι από το πήγα στο χωριό, ας το δώσω με γραβατούλα, τον Ατάλο. Και έκανα και λίγο το μαγκάκι εδώ που τα λέμε. Και πήγα στο χωριό, πήγα, ήρθε αυτή η γιαγιά, ας το δώσω, με έστειλε κατευθείαν στον πεθερό μου και στην πεθερά μου. Το βράδυ λέει θα έρθουν οι κραμπουκέοι, έτσι είναι τα ευθύματα του χωριού μας, λέει, να ζητήσουν το κορίτσι. Μου λέει με ένα αδερφή, έτσι και έτσι θα πάμε. Πάμε, λέω, να δούμε, Πήγαμε κάτι. Εκεί αφού γνωριζόμασταν, γιατί είχαμε και τα πρόβατα μαζί. Αχα. Δεν κάναμε τίποτα όμως, κύριε Γιώργο. Μισό λεπτό. Τα πρόβατα είχαμε μαζί. Τα πρόβατα δίπλα-δίπλα. Κάτι έκανες εσύ εκεί με τα πρόβατα? Έκανα, έπαιζα φλογέρα και τις άρεσα. Έπαιζα φλογέρα. Ακόμα παίζω φλογέρα. Μη μου πεις. Ναι. Και μετά εκεί τα κατάκα κατευθείαν, βγάλανε δαχτυλίδια από εδώ από εκεί, μας τα περάσανε. Ούτε κατάλαβα τι έγινε, ούτε κατάλαβε. Βγάζουν το δαχτυλίδι του δικό σου, βγάζουν το δικό τη και το περάσουν στο χέρι και λέει: Άντε, λένε να ζήσουν και τα λοιπά. Πήγαν σε ένα μαγαζί και πήραν και πουκάμισα να ζώσουμε, γιατί έτσι θα έχουμε τα γυρίσματα το ένα και το άλλο και τελειώσουμε. Να άλλη μέρα έφυγα για Αθήνα και ντρέπουν τη φίλη σου, κύριε Γιώργο, πατέρα μου μπροστά, η μάνα μου ντρεπόμουν.
Και πότε και τη φίλησε ο γαμπρός μα τι για μένα, το πρώτο φιλί. Ενώπιον ενωπίου μου λέει. Εκπληκτικό. Τι να κάνει. Αλλά δόξα τω Θεώ, κάνουμε καλή προκοπή. Ευτυχήσατε, πόσα παιδιά. Ευτυχήσαμε, δύο παιδιά και τέσσερα εγγόνια. Μπράβο. Εγώ να μην είναι 24 χρόνια η μεγάλη. Μπράβο. Και ένα γιο επιστήμονα, έτσι. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Μπράβο. Κάναμε σωστή και καλή οικογένεια. Θέλω να ακούσω το πρώτο τραγούδι που παίξατε στη Φλογέρα. Θέλω λοιπόν. Κάτσε μα, βγει. Θα κάνουμε. Θέλουμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι που τη παίξατε στη Φλογέρα και την κερδίσατε με αυτόν τον τρόπο. Τώρα τα ξέχασα, αλλά θα κάνω μια προσπάθεια. Πασχαλινό, έτσι. Ωραίο. Αυτό έπαιζε τη Φλογέρα και εγώ κάθομαι στο παράθυρο και κεντούσα και άκουγα τη Φλογέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή Ανάσταση. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριο. Σας εύχομαι υγεία, χαρά. Πάντα επιτυχίες και σας εύχομαι ό,τι το καλύτερο υγεία. Και χαρά σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά. Και οι Γερμανοί, κύριε Γιώργο, εμείς εκεί τα πολλιά που περνάνε, οι πρόγονοί μας προβλέψανε να μην μπορούν να περάσουν μπροστά. Να τα κουτσιλήσουνε. Προβλέψανε εδώ και μακριά, κοντά από τον Παρθενώνα, κοντά από την Ακρόπολη και τα λοιπά, που μακριά πέρναν. Και τώρα μας, όταν αυτοί κοιμάνται στις σπηλές, εμείς είχαμε καλύβες. Και τώρα αυτοί που έχουν τα καλύτερα σπίτια, έχουμε τις καλύβες, αλλά έχουμε κούτελο καθαρό, κύριε εγώ. Θα δουλέψουμε και θα βγάλουμε όλα πέρα. Υπάρχει ένας άνθρωπος, κύριε καθηγητά, φίλες και φίλοι, ο οποίος δίνει χαρά και η σημερινή ημέρα του Μεγάλου Σαββάτου και αύριο της Ανάστασης συνδυάζεται με το ξαναγέννημα της ζωής. Γιατρέ, κύριε Πάντο, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα, κύριε Πάντο. Καλή Ανάσταση. Είναι πολύ καλά. Μεγάλη μας τιμή, κύριε Πάντο, που είστε εδώ σήμερα. Και το λέμε αυτό διότι βρισκόμαστε εδώ στο στούντιο 24 γυναίκες. 24 γυναίκες, πολλές από αυτές είναι μάνες, εγώ δεν είχα ακόμη τη χαρά, αλλά εσείς έχετε δώσει τη χαρά σε 3.000 γυναίκες και τις κάνετε μανάδες. Σήμερα λοιπόν, μέσα από αυτή την εκπομπή, Μεγάλο Σάββατο που είναι, έχουμε τη μεγάλη είδηση, έτσι. Τα θαύματα του Θεού τα ιατρικά επιτεύγματα, βεβαίως, τα θαύματα του ανθρώπου, κύριε Πάντο, όπως αυτά τα μικρά θαύματα που κάνετε εσείς καθημερινά. Διάβασα στην εφημερίδα αυτή την εβδομάδα ότι η γυναίκα 50 ετών γέννησε τρίδημα. Βεβαίως. Τι λέτε. Πρόσφατα. Είναι τόσο η χαρά που έχουν αυτές οι γυναίκες, ναι, και τόσο ο πόθος να κάνουν τα παιδιά, να τα κρατήσουν τα παιδιά. Μάλιστα. Που κράτησε την κοίηση, την εγκυμοσύνη μέχρι το τέλος, γέννησε τρίδημα και αυτή τη στιγμή έχει τρία παιδιά στην αγκαλιά της. Τι λέτε. Είναι ό,τι πιο όμορφο, ό,τι πιο σημαντικό. 50 ετών. Στα θρησκευτικά κάποτε, θυμάστε, η Σάρα. Η Σάρα, ναι. Λοιπόν, η Σάρα της Παλαιάς Διαθήκης είναι πραγματικότητα με την επιστήμη, κύριε Κοντογιώργη. Βεβαίως. Είναι φοβερό, Η επιστήμη ακολουθεί κάνοντας θαύματα. Μα νομίζω. Ακριβώς. Και μία γυναίκα στην Κρήτη, 60 ναι, κάτι, ήταν, το ξέρετε αυτό το περιστατικό. Ναι. Και μία στην Ρωσία. Έτσι, έτσι. Και όμως, 60 χρονών αυτό και, που το έκανε... ζούμε. Στην Ελλάδα, στην Ελλάδα, χάρη στα ιατρικά επιτεύγματα. Θέλω να ρωτήσω, κύριε Πάντο, τι σας ζητάνε αυτές οι γυναίκες και πόσο εύκολο είναι να τις κάνετε εσείς χαρούμενες και ευτυχισμένες. Αυτές οι γυναίκες ζητάνε κάτι απλό, κάτι το οποίο να είναι αυτονόητο για τα υπόλοιπα ζευγάρια, τις υπόλοιπες γυναίκες, να αποκτήσουν ένα παιδί. Είναι τόσο απλό. Και όμως δυσκολεύονται πάρα πολύ. Προσπαθούν χρόνια, ναι, προσπαθούν με κόπο. Ερχόμαστε εμείς για να τις βοηθήσουμε με τον τρόπο μας και βέβαια με τη βοήθεια του Θεού. Και αυτές τις ημέρες πρέπει να βοηθάμε τα ζευγάρια όλα να
να κάνουν όνειρο αυτό που άλλοι το έχουν αυτονόητο. Να αποκτήσουν ένα παιδί, να ολοκληρώσουν την οικογένειά τους. Πάντως, κύριε Πάντο, επειδή θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, θέλω, Γιώργο, πριν το πω αυτό, ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, με τη βοήθεια του Θεού. Ξέρω πολύ καλά ότι είστε ένας άνθρωπος που πιστεύετε πολύ βαθιά και κάθε φορά που πάτε να βοηθήσετε ή να πράξετε και να κάνετε εσείς αυτό το μικρό θαύμα, το ιατρικό θαύμα, κάνετε πρώτα το σταυρό σας. Το ξέρω, σας θυμά πολύ αυτό. Πάντα όποιος δεν έχει πίστη δεν μπορεί να προχωρήσει στη ζωή. Άκουσες όμως τι είπε Γιώργο. Πρέπει να πιστεύεις. Πρώτα λέει ο Θεός με βοηθάει σε κάθε τι που πάω να κάνω. Το όραμά σου ποιο είναι? Να πιστεύεις σε αυτό που θέλεις να κάνεις. Και εσείς βάλατε στόχο να δίνετε χαρά στον κόσμο. Πρέπει να πιστεύουμε στον εαυτό μας, στη δουλειά μας, να έχουμε εμπιστοσύνη στο έργο που προσφέρουμε και πρέπει και οι γυναίκες να πιστεύουν στο γιατρό που τις βοηθάει και βεβαίως όλοι μαζί να πιστεύουμε και στο Θεό. Ακριβώς. Αμέσως μετά θα μας πείτε και άλλες ιστορίες που νομίζω ότι είναι πολύ συγκινητικές, διότι έχουν μέσα την ελπίδα. Αυτές οι ιστορίες και που μην ξεχνάτε, φίλες και φίλοι, ότι ο πόνος της μάνας βλέποντας το γιο να σταυρώνεται, έρχεται να λυτρώνεται αυτός ο πόνος με την Ανάσταση. Την Ανάσταση του Κυρίου. Και επειδή ξέρουμε ότι πολλές γυναίκες θέλουν να γίνουν μητέρες, κάθε είδηση που αφορά τη γυναίκα, κάθε είδηση που αφορά τη λύτρωση της γυναίκας να αποκτήσει παιδί, για μας είναι διπλή χαρά. Πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα. Ε? Αντέχετε? Μπράβο. Πάμε σε διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Είναι πρωινό μεγάλου Σαββάτου. Το ρίξαμε έξω πρωί-πρωί, βέβαια, με τα τραγούδια. Είναι εδώ οι γυναίκες του Αμαρουσίου. Θα πρέπει κάποια στιγμή οι πολιτικοί να πούνε όχι στα καπί. Τι είπα να πει καπί? Αυτό είναι ρατσιστικό καπί. Έτσι δεν είναι, κύριε καθηγητά? Πάμε να πει καπί. Να το περιγράψουν σύμφωνα με τον προορισμό του. Όχι. Να είναι κέντρο. Κέντρο χαράς. Πώς θα θέλετε εσείς να το λέτε, πώς θα θέλετε? Ματικό κέντρο. Μπράβο, μισό λεπτό, κυρία. Μισό λεπτό, πώς θα είπατε? Ματικό κέντρο. Ματικό κέντρο. Ματικό κέντρο. Ματικό κέντρο. Ματικό κέντρο. Το καπί που λένε Μάγδα μου δεν μ' αρέσει. Το μικρό σας όνομα ποιο είναι? Γυρίστε τα στιγμή. Είμαι 78 ετών. Πόσο είστε? 78. Χρυσάνθη. Κυρία Χρυσάνθη, λοιπόν, λέει... Δεν μ' αρέσει κάποιοι που το λέει. Έτσι, μπράβο. Χρυσάνθη μου, παρακαλώ. Μουσικά ονομάσει και Λέσχη Ονείρων. Λέσχη Ονείρων. Καταπληκτικό. Λοιπόν. Πολύ όμορφο. Αμέσως μετά το διάλειμμα θα πούμε και άλλα πολλά. Πάμε σε γρήγορο διάλειμμα. Θα ανατρέψουμε σήμερα την κοινωνική πολιτική, κύριε καθηγητά. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ελάτε. Πάντα πρωινό μεγάλου Σαββάτου, εμείς στα νησιά δεν σουβλίζουμε, φτιάχνουμε κατσικάκι στη γάστρα και στο φούρνο. Μάγδα. Γεμιστό κατσικάκι, έτσι. Ναι. Γεμιστό κατσικάκι το οποίο το ψήνεται και θα ταξιδέψουμε μέχρι την Πάτμο να δούμε εκεί πώς φτιάχνουν το κατσικάκι, κυρίες και κύριοι. Γιατί έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και θα πάρουμε ιδέες σε περίπτωση που δεν θέλουμε να το κάνουμε, ξέρεις, με το χέρι, όπως εμείς στην Ήπειρο. Στα περισσότερα μέρη της Ελλάδας την Κυριακή του Πάσχα το κατσικάκι το σουβλίζουν. Στην Πάτμο το φτιάχνουν γεμιστό και το ψήνουν στο φούρνο. Σωστά, κυρία Ρένη? Σωστά, σωστά. Γιατί η Πάτμος είναι ένα παραδοσιακό φαγητό. Γιατί η Πάτμος δεν είχε την πολυτέλεια να κάνει σουβλιστά αρνιά. Πήγαν πολυμελείς οικογένειες και έπρεπε να χορτάσουν μετά την νηστεία της Σαρακοστής. Οπότε έβαζαν όλα αυτά τα υλικά για να είναι πιο χορταστικό και να ευχαριστηθεί όλη η οικογένεια. Τι υλικά χρειαζόμαστε? Λοιπόν, χρειαζόμαστε πρώτα απ' όλα το κατσικάκι μας. Έχουμε το σηκώτι, λίγο κυμά για διαφορετική γεύση, κρεμμύδι ξερό, κρεμμύδι χλωρό, λίγα αυγουλάκια, το ρύζι φυσικά, τυρί που είναι πατινιώτικο, μυζήθρα επίσης δική μας πατινιώτικη, μαϊντανό, δυόσμο, αλατοπίπερο και βούτυρο και λάδι και σβήνουμε με κρασί και έχουμε κρατήσει λίγο ζουμί από τη σηκωταριά που έχουμε βράσει. Πόσα υλικά είναι αυτά, κυρία Ελένη? Είναι πολλά, είπαμε, για να φτάσουμε. Γιατί... Ωραία, να ξεκινήσουμε. Τι κάνουμε παλιά πρώτα? Λοιπόν, πρώτα ανάβουμε τη φωτιά μας για να τσιγαρίσουμε τα κρεμμύδια μας. Το κρεμμυδάκι μας είναι έτοιμο. Θα ρίξουμε τώρα το σηκώτι να πάρει και αυτό ένα ελαφρό τσιγάρισμα. Το έχουμε βράσει όμως. Το έχουμε βράσει και έχουμε κρατήσει και ζουμί. Και εδώ είναι λίγο κοιμάς. Είναι μια διαφορετική γεύση. Τώρα είναι έτοιμο. Ρίχνουμε το ριζάκι μας.
κλείνουμε τη φωτιά και ρίχνουμε τώρα το δυόσμο, το μαγειρεμένο μας. Βάζουμε και τα τυράκια, πιπέρι και αλάτι. Είναι έτοιμο. Ωραία. Μπορούμε να γεμίσουμε το κατσίκι μας. Πάμε εδώ. Κοπέλα μου. Πείτε μου τι θέλετε, κυρία Λένη, να σας το κατσίκι, το έχουμε αλατήσει. Σταματάτε να γελάτε. Θα φουσκώσει και όλα στο ρύζι μέσα στην κυλίτσα. Θα τη βάλουμε και 4 αυγουλάκια. Το γεμίσαμε. Τώρα θα το ράψουμε. Αν θέλετε να βοηθήσετε λίγο. Μετά το ράψιμο, τώρα θα βάλουμε τα υπόλοιπα υλικά για να πάρει γεύση. Εξωτερικά. Εξωτερικά. Θα το μπουκώσουμε με σκόρδο. Θα βάλουμε το λάδι, ναι, το λεμόνι, το λατοπίπερο, το κρασί, λίγη μουστάρδα. Ωραία. Και τώρα. Το αλήθουμε. Το αλήθουμε. Λοιπόν, τώρα θα το σκεπάσουμε. Πόση ώρα θα το σκεπάσουμε? Αυτό κανονικά θέλει 5 ώρες. Το κατσικάκι μας είναι έτοιμο και το σπολίζουμε. Κούκλα έγινε. Λουκούμι, κυρία Ελένη. Λουκούμι. Στην υγειά μας. Στην υγειά. Καλή Ανάσταση επίσης, να έχουμε. Επίσης, σε όλο τον κόσμο. Αυτά λοιπόν από τις γυναίκες του Αμαρουσιού, θα επανέλθουμε, αλλά πάμε να χαιρετήσουμε την ερώτημη Κιού, διότι ετοιμάζεται για το Βόλο, έτσι δεν είναι? Έχω ταξίδι, ναι. Ο κύριος καθηγητής εδώ υποδομητικά. Χρόνια πολλά σε όλους. Να είστε καλά. Καλή Ανάσταση. Να είστε καλά στις γυναίκες του Αμαρουσίου. Μέσα από την καρδιά μου υγεία και να βοηθάτε έτσι πάντα και με το τραγούδι σας και με άλλο τρόπο. Ακριβώς. Όπως σας ξέρετε. Να πας το καλό να και το καλή Ανάσταση. Σας ευχόμαστε. Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα και τις καλύτερες ευχές μας και στην κόρη σας. Ευχαριστώ πολύ. Ακριβώς. Γιατρέ μου επίσης. Καλή Ανάσταση. Να είστε καλά. Πάμε στο επόμενο βίντεο και επανερχόμαστε, φίλες και φίλοι, εδώ στο Sky με τη δικιά σας παρέα και με έναν καθηγητή, ο οποίος περιμένει υπομονετικά. Θα κλείσουμε μαζί σας, κύριε καθηγητά, για όλα τα σημαντικά που έχετε να μας πείτε. Βίντεο και επανερχόμαστε. Ελάτε. Δευτερόλεπτα μετά το Χριστός Ανέστη και ο ουρανός της Χίου φωτίζεται από 60.000 ρουκέτες. Εδώ και 120 χρόνια, οι ενωρίτες του Αγίου Μάρκου και της Παναγίας Ερυθιανής επιδίδονται στον εντυπωσιακό αυτοπόλεμο, δίνοντας ξεχωριστό χρώμα στο βράδυ της Ανάστασης. Παραδοσιακά, οι προετοιμασίες ξεκινούν αρκετές ημέρες πριν, προκειμένου όλα να είναι έτοιμα το βράδυ της Ανάστασης. Φέτος μάλιστα, επιστρατεύτηκαν και δημοτικοί υπάλληλοι για την αποφυγή απροόπτων. Εγώ είμαι για την επίβλεψη τυχόν πυρκαγιάς, για τυχόν πρόβλεψη κάτι που μπορώ να προσφέρω κάποια βοήθεια. Στον τυρό της Αρκαδίας αναβιώνει το έθιμο του καψίματος του Ιούδα. Την ώρα που ψάλλεται το Χριστός Ανέστη, ένας ναυτικός ντυμένος με την παραδοσιακή φορεσιά του τυρού ξεκινά από την εκκλησία και πλησιάζει με βάρκα την ειδικά διαμορφωμένη σχεδία. Με τη ρήψη βεγγαλικού, η σχεδία που στην κορυφή της έχει το ομοίωμα του Ιούδα, τυλίγεται στις φλόγες. Η αναβίωση του εθίμου, του τσακώνικου εθίμου εδώ στο τυρό, και φέτος ήταν καταπληκτική. Είναι ένα φαντασμαγωρικό θέαμα, πραγματικά είναι το κάτι το ιδιαίτερο. Εξίσου εντυπωσιακό και το έθιμο των Καλαθουνών στα απολάκια της Νότιας Ρόδου. Και στις δύο εισόδους της εκκλησίας της περιοχής στείνονται μεγάλοι ξύλινοι πύργοι με το ομοίωμα του Ιούδα στην κορυφή. Αμέσως μετά την Ανάσταση του Θεανθρώπου, οι δύο πύργοι τυλίγονται στις φλόγες. Ξεκινούσαμε στα 5-6 μέτρα, σήμερα όμως φτάσαμε στα 15 μέτρα. Τα ξύλα σημάζονται με τέχνη από τους παλαιότερους, οι οποίοι έχουν παραδώσει το έθιμο στους νεότερους. Όπως επιβάλλει το έθιμο, οι φλόγες καίνε για δύο ολόκληρες ημέρες, έως τη Δευτέρα του Πάσχα. Ο ιερέας του ναού της Ευαγγελίστριας στοιχείο βγαίνει από το ιερό και πετά στους πιστούς βάγια, σύμβολο της Αθανασίας. Ο
όπως το βιώνουμε εκείνη τη στιγμή με τη χάρη του Θεού, βοηθάμε να το νιώσει και να το βιώσει και ο κάθε χριστιανός που είναι παρόν και συμμετέχει εκείνη τη στιγμή στην Ιερά Ακολουθία. Ο Χριστός σπάει τα δεσμά του Άδη και δίνει την απάντηση στην ανθρωπότητα για τη μεταθάνατο ζωή. Στον Ιερό Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου στην Ομόνια, οι πιστοί, χτυπώντας τα στασίδια, αναπαράγουν τη μεγάλη βοή που ακούστηκε μετά την Ανάσταση του Χριστού. Δεν το βλέπω πρώτη χρονιά, έρχομαι κάθε χρόνο εδώ. Γίνεται ένα παράσταση όταν ο Χριστός αναστήθηκε, κατέβηκε πρώτα κάτω στους νεκρούς και μετά ήρθε πάνω στη γη. Πρώτη Ανάσταση του Κυρίου, το μήνυμα στον Άδη της Αναστάσεως του Χριστού. Συγκλονιστικό όπως πάντα, 7 χρόνια, σταθερά. Ακολουθώντας την παράδοση, οι πιστοί στην Ιερά Μητρόπολη της Ρόδου δημιουργούν εκοφαντικό θόρυβο για να διώξουν το θάνατο και το κακό. Είναι πρωινό Μεγάλου Σαββάτου. Μαζί μας είναι, εκτός από τις γυναίκες του Αμαρουσίου, που εκτός το ότι τραγουδάνε πανέμορφα, είναι και ιδιαίτερα δραστήριες σε μεγάλες κοινωνικές δραστηριότητες. Κύριε καθηγητά, δεν είναι πολύ σημαντικό αυτό που ζούμε σήμερα? Γυναίκες που να κρατάνε τη ζωή στην κυριολεξία, στα χέρια τους, να είναι δυναμικές, να πιστεύουν στον εαυτό τους και πάνω απ' όλα να νικούν το χρόνο, κύριε καθηγητά. Και κυρίως να αναπληρώνουν με την δική τους ατομική δράση. Μπράβο. Τη φιλανθρωπία, την κοινωνική ανάγκη που υπάρχει, ώστε να μπορέσει αυτή η κοινωνία να ανταπεξέλθει σε αυτό το, στη μεγάλη δοκιμασία που συναντά έτσι, σήμερα. Έτσι, έτσι, έτσι. Και βέβαια αναφέρθηκαν και στο κοινωνικό έργο. Κύριε Πάντο, σήμερα, τι μπορούμε να πούμε για τη γυναίκα? Όλη η επιστήμη είναι πάνω της, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Είναι ήρωας, προσπαθεί να κάνει, να αποκτήσει παιδιά, να βοηθήσει την οικογένειά της, προσπαθεί να μπει μπροστά στην κοινωνία και να οδηγήσει τις αλλαγές που χρειάζεται για αυτή η χώρα. Ετοιμάζετε τα παιδιά που γεννήθηκαν με αυτή την μέθοδο να έρθουν στην Ελλάδα? Είναι τα για ένα παιδιά μεγάλο τα πάρτι, οποία γεννήθηκαν με τη μέθοδο της εξωσωματικής. Ναι. Είναι τα παιδιά, Γιώργο, της ομογένειας. Μπράβο. Είναι τα παιδιά, κυρίες και κύριοι, που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, αλλά από γονείς που ζουν στο εξωτερικό. Ποια είναι αυτά τα παιδιά? Είμαστε περήφανοι που έχουμε κάνει την Ελλάδα πόλο έλεξης για αυτά τα ζευγάρια και έτσι ακούγεται η Ελλάδα για τις καλές υπηρεσίες που προσφέρουμε. Είναι ζευγάρια που έχει γίνει η σύλληψη εδώ, η εμβριομεταφορά και η σύλληψη εδώ, αλλά δεν γεννήσαν εδώ. Γέννησαν στην Αυστραλία, στο τόπο καταγωγή τους, των γονέων. Και εμείς βοηθήσαμε στο να γίνει σύλληψη και να έρθουν στη ζωή αυτά τα παιδιά. Ξέρετε, η χαρά της ζωής είναι το πιο σημαντικό. Και μέσα από αυτή τη ζωή βγαίνει και η Ανάσταση, κύριε καθηγητά, έτσι? Το μήνυμα της Ανάστασης είναι συγκλονιστικό. Είναι η ανατροπή της φυσικής τάξης των πραγμάτων. Και εν μέρει η ιατρική αυτό κάνει τώρα. Δηλαδή γνωρίζουμε ότι σε όλα τα έμβια όντα υπάρχει η γένεση και η φθορά. Όπως και στην διδασκαλία της θρησκείας έχουμε την ανατροπή αυτής της φυσικής τάξης με την Ανάσταση, έτσι και εδώ έχουμε μία διόρθωση μιας φυσικής αταξίας που συντρέχει σε ορισμένους ανθρώπους ώστε να μπορέσουν να είναι όπως και οι άλλοι. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, τι θα βάλετε απόψε? Θα πάω στις κυρίες, διότι έχουμε να πούμε πολλά, όχι μόνο τι θα βάλουμε απόψε. Έχουμε να πούμε για τις δραστηριότητες. Θα μου μιλήσει η κυρία Ρόη. Ποια κυρία θα μου πει για τις δραστηριότητες? Ποια κυρία θέλει? Η κυρία Βούλα. Ποια είναι η κυρία Βούλα? Για να δω τις κυρίες μας. Η κυρία Βούλα. Λοιπόν, κυρία Βούλα, είναι αλήθεια ότι χορεύετε Λάτιν και παραδοσιακούς χορούς? Βεβαίως. Τι άλλο κάνετε? Ό,τι θέλετε κάνουμε. Δηλαδή, έχουμε ζωγραφική. Έχουμε ψηφιδωτά. Ναι. Έχουμε την ομάδα αγάπης. Προσφέρει πάρα πολλά στο Μαρούσι. Τι είναι η ομάδα αγάπης? Η ομάδα αγάπης είναι ένα γκρουπ που κάνουμε διάφορα εργόχειρα. Κάνουμε παζάρι, τα πουλάμε, μαζεύουμε χρήματα και βοηθάμε τις οικογένειες που έχουν ανάγκη στο Μαρούσι. Πολύ σημαντικό. Αν είναι Μαρούσι, είναι Μαρούσι, αλλά υπάρχουν και φτωχοί άνθρωποι. Σωστό. Και θέλω να στείλω ένα μεγάλο μήνυμα. Παρακαλώ. Σε όλες τις ηλικίες, να μην το βάζουν κάτω. Μπράβο σας.
Να ελπίζουν πάντα. Μπράβο. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Αυτά ακούνε μερικοί πολιτικοί που είναι 90 χρονών και δεν το βάζουν κάτω με τίποτα. Τέλειο. Καταπληκτικό. Λοιπόν, και επειδή έτσι μιλάμε. Είμαι 74. Και δεν σα φαίνεται καθόλου. Πόσο είστε? Ευχαριστώ πολύ. 74. Κοριτσάκι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα κυρίες μου, σήμερα λοιπόν ξέρω πολύ καλά ότι λόγω κρίσης πολλές κυρίες δεν έχουν τη δυνατότητα να ψωνίσουν κάτι για το Πάσχα. Και όλες θέλουμε να είμαστε και περιποιημένες και καλοντημένες, έτσι, όπως είστε εσείς σήμερα. Γι' αυτό λοιπόν η κυρία Λιάνα Πατερώνη θα μας δείξει πώς μπορούμε οι γυναίκες να ανοίξουμε την ντουλάπα μας και να εκμεταλλευτούμε ό,τι παλιό έχουμε. Τίποτα δεν πετάμε, τίποτα δεν πάει για πέταμα. Έτσι, δεν το συζητάμε. Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν η κυρία Πατερώνη θα μας δώσει συμβουλές, ακόμη και για εσάς, αλλά και για τις κόρες σας και για τις εγγονές σας, πώς μπορείτε να ντυθείτε με τα ρούχα που έχετε ήδη στην ντουλάπα σας, χωρίς να ξοδέψετε ούτε ένα ευρώ. Φέτος είπαμε να ανοίξουμε τις ντουλάπες μας, να δούμε τι μπορούμε να ανανεώσουμε, για να μην χαλάσουμε πολλά χρήματα που δεν έχουμε, και να ψάξουμε να δούμε πώς θα ανανεωθούμε κι εμείς από μόνες μας. Λοιπόν. Αν έχουμε κάτι καρό, μη μας φαίνεται παλιωμοδίτικο, μπορούμε να το φορέσουμε. Είναι σούπερ, είναι 50s, είναι πολύ ωραία τα vintage, είναι τέλεια. Μπορούμε να τα φορέσουμε το πρωί μέχρι το βράδυ. Αλλάζουμε παπούτσια και τα φοράμε. Ριγέ είναι πάρα πολύ ωραίο. Το φοράμε και κατευθείαν, δεν είναι περίεργη αλλαγή από το χειμώνα στην άνοιξη και είναι τέλεια για όλες τις ώρες. Τα έντονα τα χρώματα, όλα, ό,τι και να έχουμε, μπορούμε να τα φορέσουμε άνετα φέτος το καλοκαίρι και την άνοιξη. Κόκκινα, κοραλί, κίτρινα, σε διάφορες γραμμές. Είτε είναι μεσάτο, μέχρι το γόνατο, είτε είναι μίνι-μίνι και ρηχτό. Τα μακριά επίσης. Αν έχουμε και λίγα παραπάνω κιλά και καλύπτουν κιόλας, είναι μια χαρά, φορτιούνται κιόλας τις ώρες. Μπορούμε να τα φορέσουμε είτε σκέτα, μακριά και έντονα χρώματα, είτε με μια πολύ ωραία έντονα χρώμα ζώνη. Οι ζώνες είναι τέλειες επίσης. Μπορούμε να βάλουμε διάφορα χρώματα ζώνες σε ένα απλό λευκό φόρεμα που έχουμε. Είτε μια ριγέ, είτε μια απλή μαύρη, είτε μια τυρκουάζ, ό,τι χρωμαζόνη έχουμε μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Και τέλος, το πιο τέλειο από όλα είναι ένα απλό μαύρο φόρεμα που μπορεί να έχουμε όλες στην ντουλάπα μας, είτε σκέτο, είτε με μια πολύ έντονη ζώνη. Κόκκινη, ροζ, ό,τι θέλετε. Φορέστε τα όλα, είναι πολύ ωραίο, διαχρονικό και θα είμαστε σίγουρα κομψές. Αυτά λοιπόν από το πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Και βέβαια, φίλες και φίλοι, εδώ είναι οι γυναίκες του Αμαρουσίου. Νομίζω, κύριε καθηγητά, λίγο πριν τις αποχαιρετήσουμε, τις ευχαριστήσουμε, γιατί έχουν μαγειρίτσα τώρα, έχουν το κατσίκι, έχουν πολλές υποχρεώσεις έτσι, είναι, σήμερα, κυρίες. Έχουν υποχρεώσεις και πρέπει σιγά σιγά να επιστρέψουν. Θέλουμε τραγούδι από εσάς. Ένα χαρούμενο τραγούδι το οποίο θα πρέπει να απολαύσει όλη η Ελλάδα και όλος ο ελληνισμός. Πάμε, κορίτσια, ελάτε. Thank you.
Μπράβο σας, ό,τι το καλύτερο, καλή Ανάσταση σας εύχομαι. Και να ευχαριστήσουμε. Καλό Πάσχα, ευτυχία και χαρά στο σπιτικό σας και πολλούς χαιρετισμούς στο Δήμαρχο Αμαρουσίου. Να είστε καλά, και κορίτσια. Να ευχαριστήσουμε. Να είστε καλά, κορίτσια μου, να είστε καλά. Να ευχαριστήσουμε και τη μαέστρο σας, την κυρία Νασιβιάν. Να είστε έτσι, καλά. Μπράβο. Κυρία Νασιβιάν, σας ευχαριστούμε που μας τιμήσατε. Ένα χειροκρότημα σε εσάς. Μπράβο σας, παιδιά. Να είστε καλά όλες. Και ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια σε όλους. Έτσι έχουν τα πράγματα, φίλες και φίλοι. Πάμε στο επόμενο βίντεο και επιστρέφουμε. Ελάτε. Βρισκόμαστε τώρα στη μεγαλύτερη πλατεία των Βαλκανίων, την πλατεία Σπιανάδα της Κέρκυρας. Και εδώ ο κύριος Κώστας. Σας καλωσορίζω στο ρεστοράν Έγκλη. Να είστε καλά. Καλώς ήρθατε. Θα μας δείξει πώς θα βάψουμε αυγά με έναν εντελώς φυσικό τρόπο. Με παντζάρια. Με παντζάρια. Ωραία. Χρειαζόμαστε παντζάρια, χρειαζόμαστε ζάχαρη, αλάτι και ξύδι. Και φυσικά τα αυγά. Παίρνουμε τα παντζάρια. Πόση ζάχαρη βάζετε περίπου? 2 κουταλάκια περίπου. Αλάτι πάλι 2 κουταλάκια. Και ξύδι περίπου ένα ποτηράκι. Θα περιμένουμε περίπου μια ωρίτσα να βράσουμε. Κύριε Κώστα, έχει περάσει μια ώρα. Ναι, τώρα μπορώ να δω τι χρώμα έχει βγάλει αυτό. Θα βγάλουμε τώρα τα μπατζάρια. Τώρα αυτό δεν αφήνει λακκέ πάνω στο άσπρο το... Ναι, αφήνει, πάντα. Θα βγει με το πλύσιμο ή... Θα βγει, βγαίνει με το πλύσιμο. Και θα προσθέσουμε τώρα τα αυγά. Θα προσθέτουμε όλα μέσα και τα αφήνουμε να βράσουμε για 10 λεπτά περίπου. Και αυτά είναι τώρα έτοιμα, δηλαδή, για το τραπέζι. Ναι, για το πασχαλινό τραπέζι. Είναι πρωινό μεγάλο Σαββάτου, Μάγδα. Καταπληκτικές οι κυρίες, έτσι. Ήταν καταπληκτικές, ήταν συγκινητικές, ήταν όμορφες, ήταν τσαχπίνες. Έδωσαν μηνύματα ότι η ζωή δεν σταματάει ούτε στα 70 ούτε στα 80. Έτσι, η και ζωή. Είπαμε, η ζωή είναι μία και μοναδική. Και οι γυναίκες αυτές τυχαίρονται τη ζωή τους και δίνουν ένα μήνυμα σε δεκάδες γυναίκες που περνάνε προβλήματα κλπ. Ακριβώς. Ότι πρέπει να είναι δραστήριες, να είναι δυναμικές και να μην το έτσι βάζουν κάτω. Πάντα λοιπόν εδώ στο Sky, φίλες και φίλοι, ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης, ο κύριος Κοντογιώργης. Πήρατε και μια γεύση, είδατε τόσες δυσκολίες ο κόσμος, κύριε καθηγητά, και εσείς το λέτε στο βιβλίο σας, ένα καταπληκτικό βιβλίο που και ο Αρχιεπίσκοπος ακόμη το έχει διαβάσει, βρήκε το χρόνο να το διαβάσει. Δεν ξέρω. Μου λένε ότι βρήκε το χρόνο και το διάβασε. Ναι. Κομματοκρατία ή και δυναστικό κράτος. Κύριε καθηγητά, μέρα που είναι σήμερα, θα απαλλαγούμε ποτέ από αυτή την κομματοκρατία? Θα απαλλαγούμε, ναι, εάν η κοινωνία αντιληφθεί την εκρηκτική δύναμη την οποία έχει στα χέρια της και παρέμβει πολιτικά. Όχι κατάτομων, ο καθένας μάλιστα χωριστά, αλλά όλοι μαζί. Και αξιώσει τη θέση που της αρμόζει στο πολιτικό σύστημα. Σωστό. Σήμερα, ξέρετε, περιμένουμε το μέγιστο θαύμα της χριστιανοσύνης, που έτσι είναι η Ανάσταση. Δεν γιορτάζουμε ως μέγιστο στην Ορθοδοξία τη γέννηση, αλλά την Ανάσταση. Έτσι. Άρα λοιπόν δικαιούμαστε για το αστείο του θέματος, αν θέλετε, να
συγκρατήσουμε μερικά στοιχεία ενός άλλου θαύματος που μας προσφέρεται στην καθημερινότητά μας, που έχει να κάνει με τις εκλογές που έρχονται. Να δείτε μερικά στοιχεία του πώς έχει υφανθεί ένα σύστημα που κατατείνει στο να αποκλείει και να εγκυβωτίζει την κοινωνία στον ιδιωτικό χώρο και να μην μπορεί να λειτουργήσει συλλογικά. Γιατί για τη συλλογικότητα μιλάμε. Δέστε λιγάκι ορισμένα πράγματα. Πρώτα-πρώτα μιλάνε για εκλογικό σύστημα το οποίο κατεφημισμών το χαρακτηρίζουν ως ενισχυμένη αναλογική. Τι σημαίνει ενισχυμένη? Πιο πολύ αναλογική από την απλή. Έτσι. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι πράγματι. Είναι έτσι ή ενισχύει το πρώτο κόμμα? Αυτό που εννοούν ενισχυμένοι, ναι, είναι προφανές ότι δεν είναι αναλογική. Μάλιστα. Δεν εξετάζω αν είναι χρήσιμο ή όχι, εξετάζω πώς σερβίρεται. Σωστό. Μπαίνει και ο Μαϊντανός και ο Βασιλικός για να δείξει ότι το πιάτο είναι κενό. Το δεύτερο, το ζήτημα της συνεκτίμησης των ψήφων. Συνεκτιμούν μόνο τις ψήφους που είναι θετικές. Το λευκό, το άκυρο, την απουσία δεν τις συνεκτιμούν. Μάλιστα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι παραβιάζουν το Σύνταγμα. Η αρχή της ισότητας της ψήφου είναι καθιερωμένη από το Σύνταγμα που αυτοί ψήφισαν. Μάλιστα. Γιατί δεν το καταργούν αυτό το Σύνταγμα ρητά και το καταργούν δια νόμου και δεν υπάρχει δικαιοσύνη να το, να το διορθώσει. Δεν υπάρχει ισόρροπη κατανομή του χρόνου. Ξέρετε, το μοίρασμα του χρόνου για τις εκλογές που Σωστό. Έρχονται γίνεται με βάση τα ποσοστά που πήραν τις προηγούμενες. Ανάσταση οι πολίτες θα δουν από αυτές τις εκλογές, σαφώς όχι, κύριε καθηγητά? Σαφώς όχι, διότι, ξέρετε, αυτή τη στιγμή οι υποψήφοι έρχονται και τους λένε ότι ψηφίστε με και εγώ θα κάνω αυτά τα πράγματα. Και το ίδιο το Σύνταγμα που έχουν κατασκευάσει λέει, από τη στιγμή που εκλέγεστε κύριοι, δεν υποχρεούστε και μάλιστα υποχρεούστε να ακολουθείτε αυτά που υποσχεθήκατε και μάλιστα έχετε υποχρέωση να μην τα ακολουθείτε. Δηλαδή να κάνετε αυτό που επιτάσσει η λεγόμενη συνείδηση, δηλαδή το συμφέρον και οι επαφές και οι σχέσεις που δημιουργούν γύρω τους και προφανώς με τα κόμματα. Η κομματική πειθαρχία έχει καμία σχέση με την ισότητα και την ελευθερία του λόγου αυτών που υποτίθεται ότι μας εκπροσωπούν εκεί πέρα? Μπράβο σας. Είναι παραβάσεις του συντάγματος. Τι βαθμό θα βάζατε στο πολιτικό σύστημα, κύριε καθηγητά? Μείον 10. Μείον 10. Μα κοιτάξτε, εγώ θα έλεγα, εάν το πολιτικό σύστημα, ναι, το αξιολογούσα με βάση όχι αυτό που μπορεί να πιστεύω εγώ ή να διδάσκω για το τι είναι δημοκρατία ή αντιπροσώπευση ή ό,τι, ναι, αλλά με βάση αυτά που δηλώνει το Σύνταγμα. Το κομματικό σύστημα τα παραβιάζει όλα. Όταν σας λέω όλα, σας απαρίθμησα πολύ λίγα. Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεστε. Σωστό. Το παραβιάζουν. Παίρνουν οι ίδιοι το δικαίωμα που έχει ο κάθε πολίτης. Να ορίζει τον υποψήφιο, να ορίζεται ως υποψήφιος κλπ. Είναι δηλαδή ένα πλέγμα πρακτικών και νομοθετικών ρυθμίσεων. Τα λέτε όλα αυτά εδώ, έτσι? Σε μεγάλο βαθμό ή εκεί και αλλού. Ξέρετε, ο Σόλωνας, ναι, τέλος του 7ου, αρχές του 6ου αιώνα π.Χ., καθιέρωσε το ευθύνην και ελέγχην. Δηλαδή η κοινωνία να ελέγχει και να ζητάει ευθύνες από τους πολιτικούς, ναι, να τους προσάγει στη δικαιοσύνη, διότι μας λέει ο Αριστοτέλης, διαφορετικά δεν θα ήταν ελεύθεροι. Προτάσει την έννοια ελευθερία που δημιουργεί τη σχέση κοινωνίας και πολιτικής. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι ζούμε σήμερα σε μια εποχή αξιακών και θεσμικών ρυθμίσεων που αφορούν την κοινωνία, το πολιτικό σύστημα και πολλά άλλα, πριν από το Σόλωνα. Πριν από τον 6ο αιώνα. Και αυτό μας το λένε δημοκρατία με το απίθμενο θράσος που έχουν. Είναι απίστευτο αυτό που είπατε σήμερα. Και είναι ιδιαίτερα σημαντικό και είναι και ντροπιαστικό για την... Όχι μόνο η Ελλάδα. Απλώς εδώ η παραβίαση του συστήματος θεωρείται τίτλος, του συντάγματος θεωρείται τίτλος τιμής για αυτούς. Και κάτι άλλο. Γιατί να μην δικάζονται οι πολιτικοί όπως ο απλός πολίτης, κύριε καθηγητά? Ναι. Έτσι δεν είναι? Μα είναι το επιτάσσει το Σύνταγμα με βάση την αρχή της ισότητας. Δεν λέει το Σύνταγμα στο θεμελιώδες του μέρος ότι εξαιρούνται κάποιοι. Ακριβώς. Γιατί αυτό εξαιρούνται? Αυτά είναι παράνομα αντισυνταγματικά με βάση την θεμελιώδη αρχή του Συντάγματος. Μάλιστα. Τέτοιοι άνθρωποι έρχονται στη ζωή, γιατρέ μου, ε? Ελπίζω όχι.
κάποιος από εδώ και πέρα. Και βέβαια, φίλες και φίλοι, για μας είναι μεγάλη χαρά να έχουμε ανθρώπους εδώ, επιστήμονες, οι οποίοι ξέρουν το αντικείμενό τους. Έτσι δεν είναι? Όσο ναι, μπορούμε για να έρθουν άνθρωπι σωστοί και βέβαια μάλιστα, εξαρτάται και από την οικογένεια. Ακριβώς. Θα μεγαλώσουν. Ακριβώς. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, ότι όλα αυτά σήμερα είναι αρκούντος σημειολογικά. Μάγδα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θεωρώ το ότι η επιστήμη δίνει σήμερα την ελπίδα. Σήμερα είναι μεγάλο Σάββατο και ο κόσμος έχει πολύ μεγάλη ανάγκη την ελπίδα. Και αυτή την ελπίδα μας τη δίνει ο Κύριος πάντως μέσα από την επιστήμη, μέσα από τη γέννηση. Τη γέννηση που την δίνει ο Κύριος πάντως η επιστήμη των γυναικολόγων, των γενετιστών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, να μην χαθεί η ελπίδα, έτσι δεν είναι, κύριε Πάντο? Η ελπίδα είναι αυτό που τραβάει τα ζευγάρια στο γιατρό, που δίνει τη δυνατότητα σε αυτά τα ζευγάρια να αποκτήσουν παιδί, και εμείς οφείλουμε να την παρέχουμε αυτή την ελπίδα και να την κάνουμε και πραγματικότητα. Και βέβαια όλοι οι γιατροί του κόσμου στο δικό σας τομέα σήμερα, στο δικό σας πρόσωπο, τιμώνται. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, ανάσταση και γέννηση, είπε ο καθηγητής πριν από λίγη ώρα, η γέννηση είναι κάτι το φυσιολογικό, η ανάσταση είναι κάτι το ξεχωριστό. Παρά την φύση. Ακριβώς γι' αυτό θεωρείται και θαύμα. Ακριβώς. Γι' αυτό θεωρείται ότι είναι κάτι που έχει να κάνει με το Θεό και όχι με την έτσι δική μας υπόσταση. Σας ευχαριστώ και τους δύο που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Μας τιμήσατε με την παρουσία σας, πραγματικά. Μας τιμήσατε μια τόσο πολύ σημαντική ημέρα. Να είστε καλά. Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα. Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα. Να είστε καλά. Θέλω να ευχηθώ, ναι, κύριε Αυτιά, η Ελλάδα της δημιουργίας και του πολιτισμού να υπερισχύσει τελικά. Ελπίζω να γίνει αυτό το θαύμα στην Ελλάδα της ασχήμιας και της καταδυνάστευσης την οποία υφίσταται σήμερα. Να ξέρετε, κύριε καθηγητά, ότι τα λόγια σας, οι φράσεις σας και πάνω απ' όλα η ουσία των λεγόμενων σας είναι απόσταγμα πολιτικής επιστήμης και θα έλεγα ενός διορατικού ανθρώπου που μιλάει πολύ πριν από εμάς για το μέλλον. Σας ευχαριστούμε, είναι, κύριε καθηγητά. Απόσταγμα πόνου για αυτή τη χώρα η οποία εργάζεται, προσπαθεί και τις ορθώνουν άπειρα εμπόδια αντί να την απελευθερώνουν για να κινηθεί προς το μέλλον. Καλή Ανάσταση, κύριε καθηγητά, για και χρόνια πολλά. Γιώργο, καλή Ανάσταση, καλή Ανάσταση να έχεις. Ό,τι καλύτερο, εσύ, ό,τι με υγεία καλύτερο, κυρίως πρώτα και πάνω απ' όλα. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Ήταν ο Sky μαζί σας από τις 7 παρατέρατο. Μια εκπομπή που καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας τη μοντάραμε, την ετοιμάσαμε. Την ετοιμάσαμε έτσι, για εσάς. Με σήμερα, βίντεο βεβαίως, από το αρχείο του Sky, με γυναίκες οι οποίες την μεγάλη εβδομάδα φρόντισαν ώστε όλα αυτά που είδατε εδώ στο Sky να είναι έτοιμα. Μια εκπομπή την οποία ετοιμάσαμε, φίλες και φίλοι, 24 ώρες πριν, ώστε σήμερα να είμαστε μαζί σας. Για να ευχηθούμε έτσι με αυτόν τον τρόπο. Καλό Πάσχα σε εσάς, στις οικογένειές σας και στην Ομογένεια, Γιώργο, που αυτός ο σταθμός δεν ξεχνά ποτέ. Σας ευχόμαστε ό,τι το καλύτερο. Ευχαριστώ θερμά τους τεχνικούς της τηλεόρασης του Sky. Ευχαριστώ θερμά όλους τους συνεργάτες, συντελεστές, δημοσιογράφους που μπορέσαμε σήμερα να έχουμε μια μαγνητοσκοπημένη εκπομπή ανήμερα του μεγάλου Σαββάτου. Ελπίζουμε σήμερα να γιορτάσετε με τα ήθη και τα έθιμα στις περιοχές σας, να περάσετε όμορφα μαζί με τις οικογένειές σας, και όσοι από εσάς είστε μακριά, ευχόμαστε του χρόνου έστω να είστε κοντά στις οικογένειές σας, και μιλώ για φίλους και φίλες που βρίσκονται στο εξωτερικό. Και ας ελπίσουμε ότι αυτή η πατρίδα κάποια ώρα θα αναστηθεί και αυτή θα σταθεί στα πόδια της. Καλή Ανάσταση, καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα. Να είστε όλες και όλοι καλά.